Σαββατοκυριακή σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε, δύναμη και όλες τις ευχές μας στην πανέμορφη Κρήτη μας που πλήττεται από μια έντονη κακοκαιρία τα τελευταία 24 ώρα. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση από τα όσα θα δούμε σήμερα στο Open Weekend, γιατί θέλουμε να μείνετε στην παρέα μας μέχρι τη μία. Ξεκινάμε φυσικά με αποκλειστικά και όλο το παρασκήνιο από τη χθεσινή φαντασμαγορική βραδιά του Just the Two of Us. Τι είπαν οι πρωταγωνιστές, όσα έγιναν μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες, που είναι τα πιο σπουδαία, θα τα δείτε σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Open Weekend. Μαρία Μπακοδήμου, οι πρώτες δηλώσεις της αγαπημένης μας Μαρίας μετά τις επικείμενες αλλαγές στην εκπομπή της, τις αποχωρήσεις, τι λέει η ίδια στην κάμερά μας σε πολύ πολύ λίγο αποκλειστικά. Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και Κατερίνα Στικούδη βάζουν τέλος στην κόντρα τους με τις δηλώσεις της Αλεξάνδρας, η οποία απαντάει σε όλα, για το ξανθό μαλλί, για το άνθα, γιατί δεν ήταν η παρουσιάστρια στο παρασκήνιο του Just the Two of Us, τα λέει σε πολύ πολύ λίγο όλα, αποκλειστικές συνεντεύξεις και από τις δύο. Συναγερμός το πρωινό μας, τι γίνεται και τι σκέφτονται η παρουσιάστρια της εκπομπής Face Κορδά, αλλά και οι άνθρωποι του Sky, για να αλλάξουν στο πρωινό μαγκαζίνο του τηλεοπτικού σταθμού Sky. Θα τα ακούσετε σε πολύ πολύ λίγο. Συναντήσαμε και τη Faye, πιο όμορφη από ποτέ, θα δείτε τι μας λέει. Στην παρέα μας θα βρεθεί ο Στέλιος Κρητικός σήμερα να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και πιστέψτε με, σήμερα η Κυριακή θέλει καφέ, χαλαρή διάθεση, Open Weekend, γιατί έχουμε και πολλές εκπλήξεις. Το σήμα, παρακαλώ. Καλημέρα, Λιακάδα μας. Καλή Κυριακή. Είναι όλα καλά, λαμπερά, όμορφα. Να κάνουμε ένα κλιπ. Να κάνουμε ένα κλιπ. Από τη μία και μετά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματά μας, τα οποία είναι πάρα πολλά. Και θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο είδατε πρώτη φορά εχθές, γιατί την Παρασκευή το μεσημέρι εκδικάστηκε το θέμα του διαζυγίου του Κώστα Δόξα με την πρώην σύζυγό του Μαρία Δελιθανάση. Είδατε αποκλειστικά εχθές στο Open Weekend την πρώτη αντίδραση του Κώστα Δόξα. Στην κάμερά μας αποκλειστικά για πρώτη φορά μίλησε και για το δικαστήριο, αλλά και για το μικρό τους παιδί, τη μικρή τους κόρη. Είπαμε και χθες ότι είναι μια υπόθεση η οποία κρατάει αρκετά χρόνια και δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει ακόμα ένα ποινικό δικαστήριο, το οποίο θα γίνει το 2023 και αφορά την αγωγή που είχε υποβάλει η Μαρία Δελιθανάση για ενδοοικογενειακή βία και βιοπραγία και έντονες αντιδράσεις από τον Κώστα Δόξα. Αυτά το 2023. Μένουμε στο πρώτο σκέλος, το οποίο, όπως είπα και πριν, εκδικάστηκε στο μονομελές εφετείο της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή, και έχουμε την πρώτη αντίδραση της Μαρίας Δελιθανάση. Την πρώτη φορά που μιλάει και παίρνει θέση στα όσα γίνονται, γιατί εχθές, να πω λίγο τα πράγματα από την αρχή, όλη αυτή τη χρονιά έχω μια επικοινωνία με τη Μαρία. Είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι που ποτέ δεν μου αρνήθηκε κάποια απάντηση στα ερωτήματά μου. Πάντα πολύ ψύχρεμη και θέλοντας να κρατάει αποστάσεις από τα όσα τα αποφασίσει η δικαιοσύνη, γιατί εκείνη θα αποφασίσει στο τέλος. Πάντα σεμνά και ταπεινά, με πρώτο σκοπό και πρώτο μέλημα να είναι το παιδάκι τους εντάξει και να είναι η ψυχική της υγεία καλά, αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση. Εχθές λοιπόν μίλησα μαζί της και τη ζήτησα να μου πει πώς νιώθει εκείνη για τα όσα διαδραματίστηκαν στο δικαστήριο, γιατί είχαμε ανθρώπους που την υπερασπίστηκαν, ανθρώπους που πήγαν εκεί για να πούνε την πλευρά του Κώστα Δόξα, όπως είδαμε εκεί και τον αδερφό του, τον Άκη Δίξιμο. Πάμε να δούμε τι μας είπε χτες η Μαρία Δελιθανάση σε προσωπική επικοινωνία που είχα μαζί της. Είμαι μια χαρά, δεν θα ήθελα να δηλώσω κάτι αυτή τη στιγμή. Θα έρθει η ώρα που θα τα πούμε όλα. Σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες και για τον Κώστα Δόξα. Αυτή τη στιγμή τηρούν και οι δύο
μία στάση έτσι πιο ουδέτερη, και με τα συναισθήματα να είναι πάρα πολύ έντονα βέβαια. Να είναι κρατημένη κάπως, γιατί όντως η δικαιοσύνη ακόμα εκκρεμεί για αρκετά πράγματα. Υπάρχει η Σοφία, οπότε καλά κάνουν και είναι και οι δύο. Και επίσης μπορεί ο χωρισμός να έχει χρόνια που έχει γίνει και έχει αποφασιστεί, αλλά υπάρχουν έντονες διαμάχες όλα αυτά τα χρόνια μέχρι ακριβώς, σήμερα, έτσι. Ακριβώς. Και αυτές που έχουμε δει και εμείς, που έχουμε μάθει μάλλον για αυτές, και δεν έχουν πάρει ποτέ επίσημα θέση οι δύο αυτοί άνθρωποι. Και είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγεις να κάνεις και μία δήλωση όταν κάτι ακόμα εκκρεμεί δικαστικά. Γιατί μπορεί και να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου το οτιδήποτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και να μην χάσει και το δίκιο σου στην τελική. Όχι, είναι σημαντικό ότι έχουν πέσει οι τόνοι πια και ότι το αντιμετωπίζουν και οι δύο έτσι λίγο πιο ψύχρεμα, τουλάχιστον στο δημόσιο λόγο τους. Πάντα δεν είχαν ποτέ δημόσια έρθει σε αντιπαράθεση και σε κόντρα, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, ήταν μόνο οι φωτογραφίες, δημόσια τοποθέτηση του Κώστα Δόξα επί του θέματος. Δεν είχαμε ποτέ παρά εχθές που ολοκληρώθηκε η πρώτη δίκη, το πρώτο δικαστήριο. Εμείς θα παρακολουθούμε το θέμα και φυσικά πρωταρχικό μέλημα και των δύο είναι το παιδί τους. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πιστεύω και εγώ, νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, ότι το θυμικό δεν πρέπει να υπερισχύει της λογικής. Έτσι, μπράβο. Και το συναίσθημα δεν πρέπει να καταβάλει τους ανθρώπους και πρέπει να αφήνεται λίγο στην άκρη και με τη λογική να προχωρούν αυτοί οι άνθρωποι για το καλό του παιδιού τους. Να γίνει το ίδιο και στο επόμενο δικαστήριο που είναι και το δύσκολο. Αυτό είναι το δύσκολο, πραγματικά. Πολύ. Λοιπόν, τα φιλιά μας και την αγάπη μας και στους δύο και στη μικρή τους που είναι ένα θαυμάσιο πραγματικά κοριτσάκι. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε στα τηλεοπτικά, γιατί η πρώτη φορά ακούσατε από εδώ εχθές ότι ετοιμάζονται αλλαγές για το Γεια σου και την εκπομπή της Μαρίας Μπακοθήμου. Mm-hmm. Η Μαρία ξεκίνησε φέτος στον Sky, στη μεσημεριανή ζώνη, μια ζώνη την οποία δεν είχε ενεργοποιήσει από τόσο νωρίς ο σταθμός Σαββατοκύριακο, αν θυμάμαι καλά, στην ψυχαγωγία όλα αυτά τα χρόνια. Και τα τελευταία χρόνια το Χάρη με την Αντελίνα. Λίγο αργότερα. Ναι, η Σάσα νωρίτερα, ήμασταν δύο χρόνια με τη Σάσα. Είχε και γίνει και η Ντορέτα. Υπήρχε ένα κενό, ρε Δημήτρη. Τώρα θυμάσαι αυτό, δεν ήταν χρόνια πριν. Είχε πειραματιστεί πάντως. Έχει δίκιο. Είχε δοκιμαστεί. Είχε παιδιά, είχε δοκιμαστεί. Άλλο που έπαψε τελικά. Ναι, ναι. Απλά δεν υπήρχε συνέπεια. Δηλαδή δοκιμάστηκε μετά τρία χρόνια τίποτα. Πήγανε πιο αργά. Ναι, πήγανε πιο αργά. Μετά ήρθε το ένα ζεύγος που σταμάτησε. Μετά το άλλο ζεύγος που σταμάτησε. Και τώρα ευχόμαστε να υπάρχει συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν εχθές ότι οι δύο άνθρωποι αποχώρησαν. Ο ένας οικειοθελός. Θέλω να πάμε να δούμε την πρώτη αντίδραση της Μαρίας Μπακοδήμου σε αυτές τις αλλαγές που αφορούν στην εκπομπή της. Τι λέει η ίδια, πώς το διαχειρίζεται. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε και μετά να τα σχολιάσουμε. Παρακαλώ. Καλά, είστε καλά. Κύριε Μπακοδήμου, θα ήθελα πάρα πολύ το σχόλιο σας για αυτές τις αλλαγές που ακούγονται ότι θα γίνουν στην εκπομπή σας. Έχουμε και δύο αποχωρήσεις. Ναι, γίνανε αυτές οι αλλαγές και λυπήθηκα γιατί ήταν άνθρωποι που θα ήθελα να είμαστε, αλλά σχεδιάσαμε διαφορετικά την εκπομπή. Είναι ζωντανή, ενώ κάθε εκπομπή είναι ζωντανή, γιατί μπορεί να δεις ότι σε πάει προς τα εδώ ή προς τα εκεί. Και ο Θέμης δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, γιατί δεν μπορούσε να δουλέψει εκτός από τις μέρες της προβολής της εκπομπής. Έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Αποχαιρετιστήκαμε, είναι άνθρωποι που εκτιμάμε και τώρα ετοιμαζόμαστε να ενισχύσουμε την ομάδα μας. Θα αλλάξει έτσι και η θεματολογία, θα πάει προς την επικαιρότητα κάπως. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε σκεφτόμασταν ότι δεν θα μπλέξουμε καθόλου σε αυτά τα πλοκάμια που είναι βαριά. Αλλά όταν στη ζωή σου και στην παρέα σου και στα social και καθημερινά συζητάς πολύ μεγάλα θέματα σαν αυτό με το παιδάκι το 12χρονο, δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν συμβαίνει, δεν ζεις χονολουλού. Είναι λογικό να ασχοληθείς. Θέλω να σας ρωτήσω, φυσικά, εννοείται, φυσικά και για το Just the Two of Us που ξεκίνησε. Είδαμε και την Κέτη Γαρμπή στη θέση σας. Κι εγώ την είδα. Πώς σας φάνηκε? Μια χαρά είναι η Κέτη από μένα, περιμένει κριτική. Το Just, πώς σας φάνηκε έτσι? Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ λαμπερό, με πολύ ωραίες φωνές φέτος. Mm. Πέρσι δεν ήταν τόσο ωραίες οι φωνές. Νομίζω ότι είναι σπουδαία παραγωγή. Σας λείπει λίγο έτσι αυτό το κομμάτι? Εντάξει, περνούσα πολύ ωραία με τα παιδιά. Φυσικά και είναι κάτι που τα αγαπώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Εκπομπές. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Μαρία Μπακοδήμου για την ειλικρίνεια, για το ότι σταμάτησε και μίλησε τόση ώρα με την Μπένη. Γιατί, ναι, μεν ακούμε πρώτη φορά την αντίδρασή της για τις αλλαγές στην εκπομπή της, αλλά είναι και η πρώτη φορά που μιλάει και για το Just the Two of Us και για την αλλαγή στην Κριτική Επιτροπή. Είπε και δύο πράγματα, συγγνώμη που εκμεταλλεύτηκα την παύση σου. Γιατί όταν ακούγονται πράγματα ότι γίνονται αλλαγές στην εκπομπή, ότι ο καθένας λέει διάφορα κτλ.,
Το ότι βγαίνει η ίδια και μιλάει είναι πολύ τιμητικό. Και τα βάζει στη θέση του. Με απόλυτη ειλικρίνεια. Ούτως ή άλλως η Μαρία Μπακοδήμου είχε ξεκινήσει τη σεζόν λέγοντας, όταν υπήρχε η φημολογία, ότι μπορεί να αλλάξουν πράγματα στην εκπομπή, είτε στη σκαλέτα, στο περιεχόμενο, είτε στα πρόσωπα. Εκείνη είχε πει ότι όχι, δεν θα γίνουν αλλαγές στα πρόσωπα. Και το επιβεβαιώνει τώρα λέγοντας ότι στενοχωρήθηκε με τις αποχωρήσεις αυτές. Θέλω να πω ότι ήταν επιλογή της. Είναι και πολύ λογικό. Κοίταξε να δει. Όταν βλέπει, και αυτό θέλω να μείνω και λίγο σε αυτό που είπε για το θέμα της ενημέρωσης. Γιατί όλοι έχουμε αυτό το δίλημα, ηθικό τις περισσότερες φορές, yeah. Γιατί ο κόσμος, δεν μπορείς να φουγκραστείς απαραίτητα τι είναι αυτό που θέλει να δει ο κόσμος από μια εκπομπή, δηλαδή να καταλάβεις, αλλά ηθικά, όταν συμβαίνουν όλα αυτά στην κοινωνία και γύρω σου, αισθάνεσαι λίγο περίεργα αυτό που είπα και χθες, να ασχολείσαι με τα ψυχαγωγικά θέματα και με θέματα lifestyle σε μια εκπομπή. Από την άλλη μεριά, οι εκπομπές όταν ξεκινούν, στελεχώνονται για να ανταποκριθούν σε ένα σκοπό. Και ο ψυχαγωγικός σκοπός από τον ενημερωτικό σκοπό είναι δύο άλλοι κόσμοι. Δηλαδή, αν δεν έχεις στελεχώσει μια εκπομπή και πίσω και μπρος, με δημοσιογράφους οι οποίοι να μπορούν να καλύψουν το ρεπορτάζ σε τόσο σημαντικά θέματα. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι σωστό. Μπράβο. Δεν θα είναι σωστό και θα είναι και λάθος. Είδα όμως ότι έπαιξαν το θέμα το σημαντικό. Νομίζω ότι ήταν η κυρία Μάνδρου. Έκαναν τέλος πάντων την προσπάθεια να ανταποκριθούν στο σημαντικό. Ναι, γιατί ο Sky έχει και ένα πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό κομμάτι, ενημερωτικό κομμάτι και πολύ πετυχημένο. Να σας πω, παιδιά. Το θέμα είναι πόσο θέλει να μπει στην εκπομπή αυτό. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάθε εκπομπή, πολλές εκπομπές ξεκινάνε αλλιώς, διαμορφώνονται αλλιώς και αυτό δεν είναι κατακριτέο. Από την άλλη, όμως, θέλω να πω ότι έχεις και την επιλογή, αν θες, να πεις εγώ θα μείνω σε αυτό το κόνσεπτ. Ναι, φυσικά. Μπορείς να το κάνεις. Δεν είναι ότι είσαι στη Χονολουλού, άμα δεν το κάνεις. Δηλαδή, εμείς που δεν το κάνουμε, δεν είμαστε απαραίτητα στη Χονολουλού. Είναι μια επιλογή που σαφώς την έχουμε αποφασίσει. Σαφώς και δεν είμαστε στη Χονολουλού. Την έχουμε σκεφτεί και είναι και μια εναλλακτική πρόταση, αν θέλεις. Αγάπη μου, δεν χρειάζεται να απολογούμαστε γιατί μένουμε στο ψυχαγωγικό κομμάτι. Έχουμε πάρει θέση σε αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Όχι, αυτό που λέει και η Μαρία και είναι λογικό, είναι αυτό το ηθικό δίλημα, όπως είπα και πριν, το που έχεις μέσα σου. Ο κόσμος καταλαβαίνει και καταλαβαίνει και ποιοι μπορεί να ανταποκριθούν καλά σε αυτό το κομμάτι και ποιοι το κάνουν καλά. Και υπάρχουν εκπομπές που το κάνουν καλά και εισφέρουν και στοιχεία σε όλη αυτή την έρευνα και την υπόθεση που γίνεται. Και μπράβο τους και τους βγάζουμε και το καπέλο. Εμείς κάνουμε την ψυχαγωγία, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό. Απλά λέω, τώρα βλέποντας τη Μαρία, πόσο ψυχραιμία χρειάζεται αυτή η δουλειά. Πάρα πολύ. Γιατί ξεκινάς κάτι με τις καλύτερες των προθέσεων, ξεκινάς κάτι και λες θα πάει καλά, έχω την ομάδα μου, έχω το όραμά μου. Η εκπομπή ψυχαγωγική, έχεις άλλο πλάνο. Τα πράγματα δεν έρχονται, αλλά πρέπει με αυτή την ψυχραιμία να το αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι κάτι που λίγο πολύ νομίζω στη δουλειά αυτή όλοι το έχουμε ζήσει αυτό, το να ξεκινήσει αλλιώς εκπομπή και να διαμορφωθεί αλλιώς. Δυστυχώς είναι σύνηθες. Πάντως εμείς θέλουμε. Και είναι και αυτός ο ανάδρομος. Γιατί υπογράφουν σε ανάδρομο, εξηγήστε. Γιατί υπογράφουν σε ανάδρομο Ερμή. Να τα αποτελέσματα. Τι σεζόν τι να κάνεις, να ξεκινήσουμε τη σεζόν το Φλεβάρι. Λοιπόν, Ιωάννα Μάνδρου και Θεοδόση Ισπάνου. Καλημέρα. Βέβαια, καταπληκτική δημοσιογράφη και ίδιο. Λοιπόν, τα φιλιά μας στη Μαρία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και θα μείνουμε στον Sky και όμορφη πολύ. Τη πάει πολύ το πράσινο. Το πράσινο, κόκκινο, ξαναφιάκουμε. Και χαμογελαστό άνθρωπο, το πιο σημαντικό. Λοιπόν, να σου πάει, Ελενάκη μου, το κυπαρισί. Ευχαριστώ. Να ήμουν και ψηλή στο κυπαρί. Λοιπόν, θα μείνουμε στον Sky, αλλά θα πάμε σε μια άλλη εκπομπή. Θα πάμε στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού και θα μιλήσουμε για τις αλλαγές που ετοιμάζονται και εκεί, στην εκπομπή της Face Σκορδά και στο πρωινό μας. Μια εκπομπή που επίσης ξεκίνησε με πάρα πολλές προσδοκίες και καλύπτοντας το ψυχαγωγικό κομμάτι, στην πορεία βλέπουμε ότι η ενημέρωση έχει ενταχθεί και σε αυτήν. Ναι, προέκυψε κάτι τόσο. Ήταν που το λέγαμε το μεταξύ του τελείωμα τη σεζόν. Πόσες χρονιές θα γίνει κάτι τόσο φοβερό όπως το θέμα Πισπυρίγκου. Αχ, δυστυχώς, ρε Λάμπρο, είναι μόνο το Πισπυρίγκου, είναι μόνο οι 12χρονοι, δεν βλέπεις τι γίνεται. Ναι, ναι, δηλαδή κάθε μέρα το. Το δισεογραφείο του Πισπυρίγκου ήταν η Καρολάιν. Τι να λέμε τώρα, πάντα λοιπόν, υπάρχει επικαιρότητα. Πάμε στον Αλέξανδρο Κατσαρίδη και να συνδεθούμε με το διευθυντή του YouFly. Γεια σου, αγόρι μου όμορφο. Καλημέρα. Που πρώτος φέρνει τα νέα, τα φρέσκα, τα ωραία και μετά γίνεται ο κακός ο χαμός. Γεια σου, φούρναρι! Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, ξεκινάμε το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ και μιλάμε για την εκπομπή της Face στον Sky. Τι ξέρουμε εκεί, τι σκέφτονται οι ηθήνοντες και τι σκέφτεται και η ίδια η Face, έτσι. Ακριβώς. Κόκκινος λοιπόν συναγερμός στο Sky δεν υπάρχει μόνο για την εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου που αναφέραμε, αλλά και στην πρωινή εκπομπή της Face Σκορδά, η οποία μπορεί να ξεκίνησε πολύ δυναμικά τη σεζόν, αλλά φαίνεται ότι τα νούμερα έχουν πτωτική πορεία. Επομένως και εκεί το κανάλι του Φαλήρου θέλει να προβεί σε αλλαγές, τόσο στη θεματολογία, η οποία με βάση τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, όπως είδαμε, έβγαλε τον συνεργάτη της εκπομπής Άγγελο Βουράκη εκτός στούντιο
για την απαραίτητη κάλυψη. Παρ' όλα αυτά, η εκπομπή θέλει στην ουσία να αντικαταστήσει τον Άγγελο Βουράκη, όχι να φύγει ο ίδιος, ο οποίος βρίσκεται και στην εκπομπή ατέριαστη, που ναι. ακολουθεί τη Σφαίη Σκορδά, αλλά να βάλει ένα πρόσωπο στο πάνελ πιο πολύ για περίμενε, lifestyle. Περίμενε, άνω τελεία. Περίμενε. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησε η εκπομπή και έγινε η πρεμιέρα, ο Άγγελος Βουράκης ήταν ένας εκ των τεσσάρων, ναι. της σταθερής μόνιμης παρέας αυτής. Μετά τον είδαμε, δεν υπήρχε ενημερωτικό κομμάτι στην εκπομπή, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ και από αυτό που καταλαβαίνω. Και τελευταία στιγμή να υπενθυμίσουμε, γιατί ήταν ένα άλλο στη θέση του. Ναι, αλλά, Βουράκη, αλλά οι θέσεις ενημέρωση ήταν ανώνυμη. Η Ελένη Φωτοπούλου ήταν να είναι και πήρε τη θέση ο Άγγελος Βουράκης. Ναι, ήρθα σαν δημοσιογράφος, γιατί θυμάμαι και στην πρεμιέρα του είπε Φέη, είσαι δικαστικός ρεπόρτερ, είσαι δικηγόρος, αλλά εύχομαι να μην χρειαστούμε ποτέ τις γνώσεις σου. Μπράβο. Λοιπόν, μετά είδαμε στη συνέχεια ότι δεν υπήρχε καθόλου το ενημερωτικό κομμάτι. Μετά εντάσσεται το ενημερωτικό κομμάτι, βγαίνει ο Βουράκης, βγάζει το ρεπορτάζ από την Ευελπίδων σε καθημερινή βάση. Και τώρα λοιπόν οι αλλαγές τι αφορούν, να φύγει εντελώς ο Άγγελος όχι, από την ομάδα. Θα παραμείνει στην εκπομπή να καλύπτει το ενημερωτικό ρεπορτάζ. Άρα λοιπόν αυτό που ξέραμε πέρσι ότι ήταν η ένσταση της Φέης για τον Αντένα, το ενημερωτικό κομμάτι της πρωινής καθημερινής εκπομπής με το Ιάγκα, δεν ισχύει φέτος, γιατί βλέπουμε πάλι τη Φέη να κάνει ενημέρωση. Ακριβώς. Έτσι και έτσι όμως, γιατί τώρα δεν θα είναι τόσο κυρίαρχη, γιατί άλλη είναι η παρουσία του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος θα κυριαρχούσε στην εκπομπή βάζοντας την ταμπέλα του. Και άλλο είναι το να έχεις ένα-δύο συνεργάτες που θα παρακολουθούν τη σκληρή ενημέρωση και να έρχονται να στείλουν. Όταν τελείωσε, όταν αποχαιρέτησε η Φέη από τον Αντένα, δεν είπε μαζί θα γελάμε μόνο. Ναι, αλλά δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα γίνουν τόσο τερατοθέματα. Το ενδεχόμενο. Μια μικρή πινελιά ενημέρωση, ένα μικρό έτσι, μια χαραμάδα ενημέρωση. Με ποια κουβέντα τη το καταλάβατε αυτό, θέλω να μου μιλάτε λίγο. Όχι, συγκεκριμένα πες μου, τι είπε και το καταλάβατε. Έστεινε την εκπομπή, το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο κτλ. Είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ενδεχομένως θα υπάρχει μικρή. Από το ρεπορτάζ που είχαμε και εμείς το έχουμε πει. Γιατί λέτε. Βγαίνει και λέει θα γελάμε ρε παιδιά μας. Έχει δίκιο η Ελένη. Θέλω το είπε. Να χαμογελάτε μαζί μου και τα λοιπά. Έτσι έκλεισε. Τώρα ήταν η Χριστοπούλου, η Γραμμέλη και η Φωτοπούλου. Πού καταλάβατε εσείς ότι θα είχε ενημερωτικό κομμάτι. Η Φωτοπούλου και μάθαμε ότι θα έχει τον Βουράκη. Δεν συζητούσαμε. Εδώ στην εκπομπή. Στην πρώτη εκπομπή δεν είπε ότι δεν θα χρειαστούμε αχρίαστες να είναι γνώσεις σου από τα δικαστικά και από την Ελλάδα. Ναι, αλλά τον είχε εκεί όμως. Άρα υπήρχε ένα παράθυρο ανοιχτό. Σαν δημοσιογράφο όμως. Πάντα τέσσερα δημοσιογράφοι. Νομίζω στην αρχή της εκπομπής. Ήταν η ιατρική παρουσία που έλειπε από το πάνελ. Κάνουμε τώρα αυτό που ενοχλεί το Λιάγκα. Παρέμβαση στη σκαλέτα της Face. Ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω δεν κάνουμε παρέμβαση στη σκαλέτα καθόλου. Όχι, συζητάμε. Τουμοριστικά το λέω. Ότι συζητάμε την απόφαση που είχε πάρθει το καλοκαίρι και γιατί τόσο γρήγορα έρχονται αυτές οι αλλαγές. Και αναρωτιέμαι εγώ, μήπως είναι και μία πρόταση του Sky να εντάξουν το ενημερωτικό κομμάτι μέσα σε αυτή την εκπομπή. 100% Ελένη. Ακριβώς έτσι είναι. Αυτό το καταλαβαίνω και τα ακούω. Πάμε να δούμε και να ακούσουμε να μας πει τα πρόσωπα που συζητούν να ενταχθούν στο πάνελ, στο τοπέα βέβαια του gossip και του lifestyle, όχι στο κομμάτι το ενημερωτικό. Ναι, θέλουν λοιπόν ένα συνεργάτη ο οποίος στο πάνελ θα μιλάει για lifestyle θέματα. Mm-hmm. Ήδη έχουμε δει τον Edward Στεργίου να κάθεται στο πάνελ της εκπομπής και μάλιστα για μεγάλο διάστημα σε κάποια από τις εκπομπές της περασμένης εβδομάδας. Ήταν ζωντανό δοκιμαστικό δηλαδή. Κλασικά. Ναι, δεν υπόθηκε έτσι, αλλά στην ουσία ήτανε. Ναι. Φήμες θέλουν και τον Ηλία Γκότσι να είναι ένα από τα πρόσωπα που θέλουν στο κανάλι να συμμετέχει. Άρα εστιάζει σε πρόσωπα που είναι γνωστά από reality, από διάφορες και όχι παρουσιαστές παρουσιαστές. Αυτή Αλέξανδρε, επειδή είπες δύο παιδιά, ο Ηλίας είναι και νικητής Survivor, ενδεχομένως αφήνει κάποιος ένα παραθυράκι ότι μπορεί να είναι και στο All Star. Και να μην είναι. Πολύ σημαντικό. Και είχε ακουστεί και για το πρωινό του Στάρ ο Ηλίας. Ακριβώς. Σχολιάζει το Survivor. Έχει ενδιαφέρον το να έχουν συνεργάτες που ο ένας μπορεί να πει πολύ ωραία πράγματα για το Survivor και ο άλλος μπορεί να πει πολύ ωραία πράγματα για το GNTM που τα έχουν ζήσει. Και είναι και η Έλληνα εκεί που μπορεί να πει για το GNTM. Βέβαια. Πάντως ψάχνουν και άλλα πρόσωπα, ακόμα δεν έχουν καταλήξει. Σίγουρα άνδρας. Για εύθυμο ψυχαγωγικό. Και να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Είναι η ερώτηση που οι εύλογοι. Αν πάρουν έναν από τους δύο, δηλαδή στο ενημερωτικό κομμάτι θα είναι μέσα ο Άγγελος και μετά όταν ξεκινάει το lifestyle κομμάτι θα βγαίνει ο Άγγελος και θα μπαίνει ένας εκ των δύο στη θέση του. Νομίζω αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Πάντως ο Άγγελος πράγματι, εάν δεν κάνει εξωτερικό ρεπορτάζ, θα μειωθεί ο χρόνος του στην εκπομπή. Μάλιστα. Άρα όταν υπάρχει ανάγκη ενημέρωση, ενημερωτικού ρεπορτάζ. Ναι, για να μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται και στην εκπομπή που ακολουθεί της Face.
Λοιπόν, αυτό θα φανεί και από τις ανάγκες και το πώς θα εξελιχθεί η σκαλέτα. Εδώ μπαίνει η σκαλέτα. Ναι, εδώ η σκαλέτα, παιδιά. Ό,τι βοήθεια χρειαστείτε, εμείς εδώ. Το θέμα είναι ότι και ο Sky έχει το εξής καλό, κακό. Η εκπομπή είναι συμπιεσμένη. Είναι σαν ένα σάντουιτς που έχει ενημέρωση, είναι το ψωμάκι ενημέρωση και μέσα είναι το ζαμπόνι και το τυρί που είναι η ΦΕΗ. Που είναι βεβαίως αυτό που δίνει τη γεύση. Ναι, αυτό δεν ξέρει κατά πόσο θέλει το κοινό του Sky να το τυρί. Λοιπόν, το βικάκι μας ήταν την Παρασκευή το μεσημέρι έξω από τον Sky. Περίμενε έτσι για πάρα πολλή ώρα να την φέρει να τελειώσει την εκπομπή της, να τελειώσει τη σύσκεψή της και να αποχωρήσει, ώστε να καταφέρει να την πετύχει και να της αποσπάσει μία δήλωση, μία κουβέντα, μία πρώτη αντίδραση. Πάμε να δούμε τι είπε η ΦΕΗ. Πανέμορφη, γλυκιά όπως πάντα και πάντα πολύ ευγενική. Καλώς τους. Γεια σας κυρία Σκορδά, τι κάνετε? Γεια σας ωραία κυρία μου Θεσσαλονικιά, σας στέλνω πάρα πολλά φυλάκια. Καλό Σαββατοκύριακο. Θεσσαλονικιά δεν είσαι? Ναι, κατά το ίμιση. Η μαμά. Και ο παπάς? Αθηναίος. Αθηναίος, ωραία. Φυλάκια πολλά, γεια σου Ελένη μου, φυλάκια. Κούκλα όμορφη, ωραία. Αυτό είναι βρε παιδάκι μου. Εμείς από τα βόρεια έχουμε ένα ένστικτο διαφορετικό. Επικοινωνείς με τον άνθρωπο, τον βλέπεις. Και στα νότια το έχουμε αυτό, Ελένη μου. Και από τα νότια εμείς το έχουμε επίσης. Το καταλαβαίνετε. Αλήθεια. Εμείς είμαστε όμως βόρειοι που είμαστε στα νότια. Γι' αυτό αναγνωριζόμαστε. Εσείς είστε νότιοι που είστε στα νότια. Πάμε τώρα να νότια εννοούσα την Κρήτη εγώ. Πάντως ο Άγγελος Βουράκης που λέγαμε προηγουμένως έβγαινε και στην Τατιάνα Στεφανίδου να θυμίσω για εξωτερικό ρεπορτάζ. Δηλαδή το έχει ξανακάνει. Να, σωστό. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσουμε για την ώρα, αλλά θα συνδεθούμε και στη συνέχεια γιατί έχεις και άλλο αποκλειστικό που έχουμε πολύ σήμερα. Μεγάλο αποκλειστικό, ναι. Και πολύ πολύ καυτό και πολύ ωραίο. Να στείλω και ένα γλυκό φιλί στη Φέη μας την όμορφη, την αγαπημένη. Αποχαιρετούμε για την ώρα τον Αλέξανδρο. Υποδεχόμαστε ποιον. Την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Θα μεταμφιεστεί ο Αλέξανδρος? Όχι. Αποχαιρετήσαμε. Κόμμα, καλωσορίζουμε την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Λοιπόν, θυμάστε το τελευταίο καιρό και από την αρχή της φετινής σεζόν που γίνεται λόγος για αυτή την, αν με ερωτηματικό θα το βάλω εγώ, την κόντρα της Αλεξάνδρας με την Κατερίνα Στικούδη, ποια θα πάρει τη θέση της παρουσιάστριας στον backstage του Jazz The Two of Us, αν μιλάνε, αν δεν μιλάνε, συναντήθηκαν, αντάλλαξαν ένα βλέμμα, δεν αντάλλαξαν κανένα, τι είπε μία, τι είπε άλλη. Λοιπόν, για πρώτη φορά η Αλεξάνδρα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Δεν ήμασταν ποτέ κολλητές με την Κατερίνα Στικούδη. Μιλάτε για μια φιλία που τη δημιούργησαν οι εκπομπές, οι τηλεοράσεις και οι δημοσιογράφοι μόνο. Πάμε να δούμε τι λέει η Αλεξάνδρα, γιατί μετά θα δούμε και την Κατερίνα Στικούδη να χαίρεται και το γιο της. Θα της τα πω μετά τις ευχές στην Κατερίνα. Πάμε για την Αλεξάνδρα. Καλημέρα! Καλημέρα! Πού πάμε, καλέ, πού πάμε? Πώς μας πετύχατε εσείς εδώ, πώς το ξέρατε αυτό? Ξέρεις ότι τα ξέρω όλα. Πόσες ώρες είστε εδώ, άραγε. Πες μου, πού πας, τι κάνεις? Πάμε στο Λονδίνο λίγο, έτσι, να αλλάξουμε τον αέρα μας. Είχαμε πολύ τρέξιμο αυτόν τον καιρό, ετοιμάζαμε το μαγαζί. Με τον κολλητό μου τρέχαμε γενικά, δουλεύει και στο μαγαζί και είμαστε και εκεί συνέχεια. Και πάω να ταξιδέψουμε λίγο, γιατί κουραστήκαμε πάρα πολύ. Πας για ένα ψυχή, έτσι, δεν πας για κάποια δουλειά. Πάω τρεις μερούλες για ξεκούραση, ναι. Ελπίζω να μην χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνο. Ελπίζω. Να σου πω τώρα κάτι. Έχεις καταλάβει ότι έχει γίνει ένας έτσι μικροχαμός. Μα θα το πω εγώ μικροχαμός. Με όλο αυτό το θέμα με την Κατερίνα Στικούδη και με κάποιες δηλώσεις που ακούσαμε. Ότι είπες εσύ δεν είμαστε φίλες, γενικά. Παιδιά, αυτό το θέμα έχει λήξει. Βασικά, να σου πω την αλήθεια, δεν υπήρξε ποτέ θέμα. Θεωρώ ότι όλο αυτό έγινε από την τηλεόραση και από τον κόσμο και λίγο από τους δημοσιογράφους. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπήρξε ποτέ θέμα. Προχωράμε, πάμε παρακάτω, είναι όλα καλά. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την Κατερίνα μου, είναι συμπαθέστατη, δεν έχουμε κανένα θέμα και θα τη δω έξω και θα μιλήσουμε και όλα καλά. Και να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Ακούγαμε όλη τη βδομάδα για βιασμούς, ακούγαμε για τόσα προβλήματα. Ναι, καταλαβαίνω πως τα λέει, αλλά δεν συγκρίνουν τα δύο. Δηλαδή, δεν είναι ή συζητάμε το θέμα της Αλεξάνδρας με την Κατερίνα ή μιλάμε για όλα αυτά τα φρικτά που συμβαίνουν γύρω μας, τα εγκλήματα. Αλλά εμείς θα μείνουμε στο πρώτο κομμάτι, αυτό της Αλεξάνδρας με την Κατερίνα. Διαχωρίζει τη θέση της. Δεν ήμασταν ποτέ φίλες. Άρα δεν υπάρχει αυτή η ίντριγκα. Μισό λεπτό, παιδιά. Άλλο τώρα, γιατί μισό λεπτάκι τώρα. Μισό. Ίντριγκα, όταν ξεκινάς, δεν ξέρω αν είναι κολλητές, αν λένε έλα πάρε, έλα κλείστε εσύ, όχι εσύ, αν είναι τόσο το κολλητηλίκια. Ή τι θα βάλουμε σήμερα. Ή θα βάλουμε το βράδυ. Αλλά όταν ετοιμάζαν αυτά τα δύο κορίτσια μαζί μια εκπομπή και βγαίνανε και το λέγανε και έχουμε κάνει πρόταση και δηλώσεις και.
Τι ήταν. Καλά, αυτό δεν προϋποθέτει απαραίτητα φιλία. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπήρχε μια πολύ καλή σχέση. Άλλο αυτό. Φιλία δεν. Μπορεί να μην υπήρξε. Φιλία τώρα. Είναι... Οι φίλοι είναι δύο άνθρωποι στη ζωή μας. Τρεις. Δεν είναι παραπάνω. Okay. Όταν λέμε φίλοι, εννοούμε σε μια ευρύτερη έννοια φιλία. Η Τρίγκα όμως δεν μπορεί να λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ, αφού και η ίδια έχει δηλώσει πράγματα δημοσίως ότι. Το ότι άφηνε εχμές όταν ανακοίνωσε η Κατερίνα Στικούδη σε story της ότι θα είναι στο backstage του Just the Two of Us. Δεν είχαμε ακούσει την Αλεξάνδρα να λέει ότι. Ήταν ενοχλημένη. Εγώ δεν ανεβάζω τις συνεργασίες μου, δεν τις ανακοινώνω μέσω ναι. Instagram. Προτιμώ να μιλάω στο τηλέφωνο. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Ήταν πιο ωραία η ιστορία αν ήταν οι κολλητές. Ναι. Δηλαδή τώρα που σου λέει ότι δεν είναι κολλητές. Λες εντάξει. Δύο γυναίκες υποψηφίες για μία θέση. Ωραίος ενοχλήθηκε η μία από την άλλη. Ήθελαν και οι δύο διακαώ αυτή τη θέση την πήρε μία. Παρά λίγο να κάνω εκπομπή μαζί που δεν έκαναν. Μπράβο. Δηλαδή, αλλά εντάξει. Λες η ζωή συνεχίζεται, οι δρόμοι χωρίζουν κτλ. Όταν ξέρει ότι είναι κολλητές φίλες, υπάρχει μεγαλύτερο. Σε έχουμε δει να είναι κολλητές ποτέ. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τι περιμένεις να δεις ότι είναι κολλητός κάποιος, να Μαρία, εξήγησε μου τώρα. Κάντε ρε παιδί μου, δεν ξέρεις πόσες είναι κολλητές μεταξύ τους, από το Instagram και μόνο. Δηλαδή ότι πρέπει να ανεβάζουν τα πάντα, ότι έχουν μια καλή σχέση πρέπει να είναι. Οι κολλητές, παιδιά, οι κολλητές στις 15 και στις 16. Τέτοια παράκληση με το επίπεδο φιλίας. Αυτό το δύο κοριτσιών. Η Αλεξάνδρα πάει για να αλλάξει τον αέρα της στο Λονδίνο. Ναι, πάρα πολύ ωραίο γι' αυτό. Μπράβο στην Αλεξάνδρα. Η Κατερίνα γιόρτασε τα γενέθλια από το αγοράκι. Να χαίρεσαι το Βιρονάκο σου, μανούλα μου, όμορφη, κορίτσι μου, γλυκό. Είχαμε κάνει πρόσφατα ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη μαζί και περάσαμε αρκετές ώρες. Είναι τόσο χαζό, μαμά, με την καλή την έννοια. Μπράβο. Ζει και αναπνέει τον Βιρονάκο. Τι κάνει τώρα, έφαγε τώρα. Είναι γλυκύτατο το πλάσμα. Η ηρωίδα είναι που αντέχει 6 ώρες την τηλεόραση. Και πάνω σε αυτά τα κούνια λίγο. Ναι, δεν είναι και 6 ώρες σερί στην τηλεόραση. Τη συναντήσαμε την Κατερίνα. Πάμε να δούμε τι λέει για τη συμμετοχή της στο Just the Two of Us. Πάμε να δούμε τι λέει για τα μαλλιά της που έγινε ο ντόρος στο πρώτο επεισόδιο. Γιατί τα έκανε ξανθά, γιατί δεν τα έκανε ξανθά και όλα αυτά. Τα άλλαξε πάλι. Τα άλλαξε πάλι και τις πηγαίνανε πολύ αυτές που την είδα. Πάμε να δούμε το Κατερινάκι. Αγαπημένη μου Κατερίνα! Τι γίνεται? Τι κάνεις? Καλά, εσείς πώς είστε? Καλά, θέατρο Βέμπο, ξεκινάμε! Θέατρο Βέμπο, ξεκινάμε με μια εξαιρετική παρέα, μια άντρες ομάδα. Άντρες με τα όλα τους. Έξι απεγνωσμένοι, απίστευτοι άντρες που δυστυχώς η κατάσταση, η κοινωνία τους έχει φέρει σε αδιέξοδο. Το μαλλί. Θα το αλλάξεις ή θα το κρατήσεις? Α, είναι μυστικό, μπορώ να σου πω. Πάντα δεχόμουν αλλαγές, πάντα έκανα αλλαγές. Και αν μου ζητηθεί κάτι άλλο να αλλάξω πάλι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πώς ήρθε αυτή η απόφαση να το αλλάξω, δεν μου να το κάνεις έτσι το πλατινέ? Εντάξει, το έχω ξανακάνει, έχω ξαναγίνει ξανθιά. Δεν είναι κάτι αυτό, δεν λέει κάτι. Πολλές φορές χρειάζεται λόγω ενός ρόλου, λόγω κάποιων project να αλλάζουμε την εικόνα μας. Είχα καιρό να κάνω μια αλλαγή. Τους έκατσε κάπως εγώ τον κάλο που μου το κάνω στο δικό μου το Instagram και προτείνω ιδέες. Και μου λέει ο κόσμος αν με θέλει με λαχρινή ξανθιά. Οπότε ακόμα είμαι σε δίλημα, δεν έχω κατασταλάξει. Θα δούμε. Πες μου λίγο τα συναισθήματά σου για τον Just. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα, ήταν μια πολύ δυνατή πρεμιέρα. Πήγαμε πάρα πολύ καλά και σε νούμερα αλλά και σαν παρέα. Ήμασταν πολύ ωραίοι και ανανεωμένοι με την Κέτι Γαρμπή που ενσωματώθηκε. Θα μπορούσαμε να σε δούμε και σαν διαγωνιζόμενοι, κάποιον να κοουτσάρει. Εντάξει, στο παρελθόν έχω υπάρξει στο Just, έχω κάνει και Your Face, έχω κάνει και Dancing. Άλλα πράγματα καινούργια, φρέσκα. Αγαπημένο ζευγάρι στο Just. Δεν θα πω ποτέ δημόσια κάτι τέτοιο, αλλά. Θα πω μάλλον λίγο αργότερα, όταν θα φτάνουμε προς τον τελικό. Εμείς ακούσαμε ένα ρεπορτάζ που ήθελε την Άτζελα Δημητρίου να μην επιθυμεί να κριθεί αυστηρά από την Κέτι Γαρμπή λόγω της συγγένειας που έχουν. Άκουσες τίποτα εσύ τέτοιο? Ναι, εγώ εκεί πάνω που είμαι, είμαι ένα ξεχωριστό πλατό. Είμαι στο δικό μου το. Έχω τη δική μου ενέργεια, έχω μια δικιά μου κατάσταση. Δεν έχω ακούσει κάτι, όχι. Αν συνεχιστεί το Just και την επόμενη χρονιά, θέλεις να το ξανακάνεις αυτό το πράγμα? Ακόμα δεν ξεκινήσαμε τώρα, Γιάννη, τον βγάλαμε. Κάτσε λίγο να δούμε πώς θα πάμε. Περνάω πάρα πολύ όμορφα, το έχω πει. Και όταν σε ένα project περνάω καλά, γιατί όχι να μην το ξανακάνω? Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε για τέτοια. Λοιπόν, το πενάκι μας συνάντησε την Κατερίνα έξω από τις πρόβες της και καλή επιτυχία για την παράσταση Άντρες Έτοιμοι για Όλα. Εδώ είναι την Παρασκευή. Άντρες με τα όλα του, συγγνώμη. Εδώ είναι την Παρασκευή. Την Παρασκευή είναι η Ξανθιά. Είναι το πρόβλημα. Εχθές ήταν Καστανόξανδη. Μπράβο. Εμένα δεν με τρελάνετε. Όχι, παιδιά, όχι, όχι. Είναι περούκα. Είναι βαμμένα. Όχι, το άλλαξε γιατί εχθές έβλεπα που τη είπε και ο Νίκος ο Κοκλώνης που επειδή δεν σχολιάστηκε από κανέναν το μαλλί, το σχολίασε μετά. Εδώ είναι Τζένιφερ Λόπεζ, Είναι Τζένιφερ Λόπεζ. Παιδιά, αν θυμάστε. Τι το είπε κιόλα. Την προηγούμενη Κυριακή που σα έλεγα δεν μου αρέσει καθόλου, πέσατε να με φάτε. Άλλο αυτό. Εμένα μου άρεσε και εκείνο. Απλά αυτό του πάει πιο πολύ. Εδώ είναι η Στικούδη. Η υπερκουκλάρα των πέντε ηπείρων. Εγώ επιδούλεψα δύο ώρες με έχει κάθε μέρα πάνω από το πιάνο να τις κάνω μάθημα. Μ' αρέσατε πολύ περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Μα βρήκε και φαίνεται ότι γνωρίζεις μουσική. Έχεις μια ωραία χρειά, μια ωραία φωνή, μια άνεση σκηνική.
το κορίτσι γλύκισμα. Βαθμολογία λοιπόν. Βίκη. 7. Δέσποινα. 7. Σταμάτη. 7. Κέτη. 8. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ και στο λέω μέσα από την καρδιά μου, γιατί μετά από τόσα χρόνια αναγνωρίζεται πια η φωνή σου από όλους. Και ήταν το εφαλτήριο, το jazz, το βάζει για να το καταλάβουν. Ναι. Όλος ο κόσμος. Ναι. Πόσο ωραία φωνή. Και δεν έχει δείξει τίποτα ακόμα. Έχει πάρα πολλά να δώσει. Κρατάω άσου στο μανίκι, Ελένη, γιατί μπορεί να είδατε χθες τα δεκάρια τα άλλα, αλλά εμείς ξέρεις πολύ συνειδητά. Εγώ θεωρώ ότι το jazz, επειδή το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, θέλει μια στρατηγική. Το να βγαίνεις και να τα ρίχνεις όλα τα καλά χαρτιά στην αρχή. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που θέλει να το χτίσεις. Ναι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που πήραν 4 δεκάρια, εγώ αν ήμουν στη θέση τους, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ από την αγωνία μου. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι και εμένα το αγαπημένο μου ζευγάρι, δεν σου κρύβω τραγουδιστικά. Καλά, με τη Φωτεινή την αγαπάω. Έχουμε τραγουδήσει μαζί στο παρελθόν, στις συναυλίες. Έχουμε τον Μίμη Πλέσσα, έχουμε κάνει συναυλίες. Δηλαδή, είμαστε την αγαπώ. Αλλά και ο Πάνος είναι μία περίπτωση και ξέρεις τι μου αρέσει, το μήνυμα. Ναι, ναι. Κάνανε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα τα παιδιά. Αυτό προσπαθούμε και με την Ηλάιρα πάντα, να περνάμε ένα μήνυμα σε ό,τι κάνουμε. Σε αυτό τώρα, στο Just the Two of Us, τι μήνυμα θέλετε να περάσετε, τι έχετε έτσι στο μυαλό σας, τι είναι αυτό που σκέφτεστε και λέτε αυτό θέλουμε. Να θυμάται ο κόσμος από την παρουσία μας στο Just. Ναι. Είναι πολλά τα μηνύματα. Εγώ θέλω να περάσω το μήνυμα της εξέλιξης, ότι οι παιδιά δεν πάταγα νότα και αφού δεν πάταγα εγώ νότα και τώρα πατάω, μπορείτε κι εσείς να καταφέρετε ό,τι θέλετε στη ζωή σας. Πριν ένα χρόνο, τέτοια μέρα ξεκινήσαμε τη γνώση και ξεκινήσαμε μαθήματα. Κυριολεκτικά, το λέω εγώ με την ευθύνη που με βαραίνει, δεν μπορούσε να κυκλώσει την τονικότητα. Δεν μπορούσε να παραμείνει σε έναν τόνο. Να κυκλώσει την τονικότητα και μόνο που το ακούω και κανένα δεν μπορεί να κυκλώσει. Να είναι σταθερή στον τόνο. Είχαν, ξέρεις, αυτό που λέμε παραφωνίες. Στόναρε. Δεν είχε ανάσες. Δεν μπορούσε να αισθανθεί το βαθύ νόημα που μπορεί να κρύβει ένας στίχος. Και κοίτα σε ένα χρόνο μέσα. Να σε ρωτήσω τώρα, η μουσική είναι κάτι που χαρακτηρίζει και συνοδεύει όλη σας την κοινή ζωή. Γιατί φαντάζομαι ήταν αυτή που σας ένωσε, σας γνώρισε και συνεχίζει να σας φέρνει κοντά. Έτσι. Όταν τις έκανες μάθημα φωνητικής. Ναι. Εσύ πώς πήρες την απόφαση, δηλαδή ξαφνικά να πας να κάνεις μάθημα φωνητικής, τι ήθελες? Κοίταξε, εγώ στο ΙΕΚΑΛΦΑ πήγα για υποκριτική. Μετά γνώρισα το Μαυρίκιο. Μας έκανε μόνο μία φορά την εβδομάδα υποκριτική. Οπότε λέω, μη πώ να πάω μόνο και εγώ λίγο προς τα εκεί. Πήγε στη γραμματεία, ρώτησε ποια μαθήματα κάνει αυτός ο κύριος. Του δώσαν τη λίστα, γράφτηκε σε όλα τα μαθήματά μου και την είχα κάθε μέρα. Αυτό έφερε και όλα τα άλλα. Τώρα. Ήσασταν, άρα είχατε μια σχέση μαθήτριας δασκάλου. Ναι. Γι' αυτό πήγα. Πήγα από θαυμασμό για το δάσκαλό μου, ότι έχει να μας μάθει πάρα πολλά πράγματα. Και στεναχωριόμουν που ήταν μόνο μία φορά την εβδομάδα. Ήθελα να μάθω. Και η πρώτη στιγμή που αισθάνθηκες ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σε βλέπει μόνο σαν μαθήτρια, αλλά σε βλέπει και διαφορετικά. Έχει ένα ενδιαφέρον ερωτικό. Ποια ήταν, πώς το κατάλαβες, είδες ματιά του, σου είπε κάτι? Ναι, υπήρχε στα μάτια του μία τρυφερότητα, ένα τροματισμός. Για στα δικά μου, εντάξει. Και στα δικά μου. Και αβίαστα, τι να κάνουμε. Για να φτάσει στο σημείο να τη φωνάξω και να τη εξομολογηθώ αυτά που αισθάνομαι. Πού το έκανε αυτό στην τάξη? Σχολή, στο γραφείο μου, την κάλεσα. Στο διάλειμμα, κάτσε μη φύγει. Σε τέλειο διευθυντή του τμήματος πάνω. Ναι, με φωνάξανε πάνω. Τη φώναξε γραμματέα μου κάτι. Λέω, όχι, τι έχω κάνει τώρα. Δεν κάνω τίποτα ποτέ. Δεν κατάλαβε τίποτα. Όχι, δεν κατάλαβα. Λέω, εντάξει, περίμενα να ακούσω έτσι σαν το κουτάβι τον κοίτα. Σαν το κουτάβι, τέλειο. Περίμενα να ακούσω. Να δω τι θα μου πει. Τι σου είπε? Μου έκανε ξεμολόγηση. Το έκανα. Το έκανα, κυρίες και κύριοι. Τι είδες όμως που σε έκανε έτσι, χωρίς δεύτερη σκέψη, να πεις ότι θέλω να εξομολογηθώ τα συναισθήματά μου? Γιατί κάποιος άλλος θα έλεγε να τα κρατήσω, να τα φιλτράρω, να το δω στον χρόνο. Αισθάνθηκα ότι υπήρχε κάτι παραπάνω από το θαυμασμό που ούτως ή άλλως τον εισπράττω από όλους μου τους μαθητές. Θέλω να σου πω ότι εγώ ξεκίνησα πριν 4 χρόνια τη διδασκαλία στο ΙΕΚΑΛΦΑ. Με 8 παιδιά και φέτος έχω 200. Ναι. Να σας πω ότι έχω κάνει, είμαι πολύ περήφανος που έχω κάνει πάρα πολλά παιδιά να μπορούν να τραγουδήσουν και να εκφραστούν μέσα από τη μουσική και το τραγούδι. Σιγά σιγά όσο περνούν οι εβδομάδες και λιγοστεύουν τα ζευγάρια, πιστεύω ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει όλες μας τις πλευρές και εμάς, γιατί υπάρχουν τραγουδιστές και τραγουδιστές. Αλλά όταν μπλέκεις με τη διδασκαλία, όταν έχεις στα χέρια σου νέα παιδιά,
η ευθύνη είναι τεράστια. Φαντάσου λοιπόν τι βάρος ήταν αυτό, όταν ένιωσα ότι εδώ, πέρα από το θαυμασμό, έβλεπα. Τώρα δεν τα έχει πει όλα. Μου άφηνε και κάτι ραβασάκια. Μου άφηνε και κάτι ραβασάκια. Μου λέγανε, ξέρεις, στην αρχή δεν έλεγε ούτε όνομα, Ελένη, τρελάθηκα. Ούτε αρχικά. Έβρισκα, ας πούμε, έμπαινα στην αίθουσα να κάνω μάθημα και ήταν πάνω στην έδρα. Σας σκέφτομαι. Τρεις τελείες. Και περίμενα τώρα, τι είναι αυτό, κάποιος μου κάνει πλάκα. Πρώτα πεταχτεί κανένας Φερεντίνος, επέστρεψε κανένα project, λέω, από πουθενά και δεν το ξέρω τηλεοπτικό. Λέω, κάτι γίνεται. Δεν τσίμπησα στην αρχή. Δεν πήγε το μυαλό σου στην Ελένη. Μετά άρχισα να ψάχνω. Κάποια στιγμή μου λέει η γραμματέας μου ότι ρώταγε ένα χαρτάκι, ρώτησε η Λάιρα, λέει, ζήσει ένα χαρτί που ήταν και λοιπά, εδώ αν το βρήκατε. Και λέω, όπα. Λέω τώρα, μόλις απέκτησαν όλα ενδιαφέροντα. Αρχίζει και λύνεται τώρα το κουβάρι. Εκεί τη φώναξα και τη είπα ότι ξέρεις κάτι, αισθάνομαι για πρώτη φορά στη ζωή μου κάτι πάρα πολύ περίεργο, κάτι που δεν το γνωρίζω, αλλά αισθάνομαι ότι πρέπει να το δούμε. Και φεύγει από το γραφείο, τη είπα, μου λέει, εντάξει, θα το σκεφτώ, μου λέει, φεύγει. Λίγη ζωή, θα πάει τώρα δίπλα στον κύριο Ξινή, λέω, θα με δώσει στεγνά, θα με απολύσουνε, θα βγω στα κανάλια. Ήταν και η περίοδος που ακούγαμε όλα αυτά στην τηλεόραση και λέω, πάει, καταστράφηκα. Βέβαια μετά λέω, για φέρτε μου το φάκελο τη ζήση, να δω ηλικίες, να δω όλα τα. Μόλις είδα ότι ήταν 22, λέω, εντάξει, λέω, ανήλικη δεν είναι, λέω. Αλλά όταν ήρθε την επομένη. Ούτε θα έκανες ποτέ κάτι που δεν θα ήταν με τη συνένεση και τη θέλησή της σαφώς. Θα είναι άρρωστα πράγματα. Έτσι λοιπόν ξεκινάει μια αγάπη και ένας έρωτας από τα μαθητή, από τα έδρανα, ας πούμε. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι λίγο σαν ταινία όλο αυτό και είναι γλυκό που είναι σύγχρονη ταινία. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ρομαντικό. Τα πρώτα ραντεβού ήταν, ξέρεις, μου άνοιγε την πόρτα, πηγαίναμε στα εστιατόρια και για φαγητό. Μιλούσα στον πληθυντικό, ρομαντική ψυχή, τα λουλούδια του πάντα. Μιλούσα στον πληθυντικό. Κάποια στιγμή μου λέει, μπορείς ρε παιδί μου έτσι να κόψεις λίγο τον πληθυντικό. Μέχρι το ραντεβού μου μίλαγε ακόμα στον πληθυντικό. Υπάρχουν άνθρωποι όμως, γιατί πολλά στοιχεία, αυτή η ιστορία είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και όσο περισσότερα μαθαίνεις, τόσο περισσότερα θες να ρωτήσεις. Γιατί όπως είπα και πριν, είναι ένα σύγχρονο παραμύθι. Υπάρχουν και άνθρωποι που αυτό το παραμύθι, αυτή τη γλύκα, αυτό το ρομαντισμό έτσι, που κρύβει η ιστορία σας, τον έχουν κακοχαρακτηρίσει, τον έχουν επικρίνει, κατακρίνει με διάφορους τρόπους. Έχεις απαντήσει έτσι ορισμένες φορές, προστατεύοντας και τον ερωτά σας και την Ηλάιρα. Θέλω να μου πεις, γιατί την τελευταία εβδομάδα παίξαμε και κάποιες δηλώσεις της κυρίας Ακρίτα, παίξαμε μετά κάποιες δικές σας δηλώσεις και την πρόθεσή σας να κινηθείτε νομικά εναντίον της. Είχαμε χτες την απάντησή της. Πώς αισθάνεσαι για όλο αυτό? Τι νιώθεις όταν ακούς αυτή την κριτική? Ξέρεις γιατί ασχολήθηκα λίγο περισσότερο με αυτή την κριτική? Γιατί με νοιάζει εσύ, Ελένη. Δηλαδή αυτή τώρα δεν είναι μια περίπτωση, μια ανώνυμη γυναίκα, ένας ανώνυμος άνθρωπος πίσω από τα μίντια που κρύβονται συνήθως πίσω από ένα Twitter, πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ και έγραψε κάτι. Είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Δηλαδή πραγματικά αυτή τη γυναίκα τόσα χρόνια. Έχω τέτοιο απέραντο θαυμασμό και δεν τρέπομαι να το πω, παρόλο που μας έχει πικράνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν φαντάζεστε πόσο. Είναι απεριόριστος ο θαυμασμός. Γι' αυτό και μπήκα στη διαδικασία να την ψάξω, να την πάρω και τηλέφωνο, να προσπαθήσω να επικοινωνήσω, να μου πει, να τη συμβουλευτώ, να και καταλάβω. Δεν τηλεφωνικά. Αλλά δεν ήθελε να μιλήσουμε. Ποιο δεν είναι ήθελε. Εκείνο το σημείο που σε ενόχλησε ιδιαίτερα, γιατί όπως είπες και εσύ πριν, έχετε ακούσει διάφορα πράγματα τον ναι. καιρό. Ποιο είναι εκείνο το σημείο, αυτό που σε έχει πικράνει πιο πολύ από όλα από την. Αυτό που μας έχει πικράνει πιο πολύ και λίγο παραπάνω εμένα, γιατί τώρα θα πω μια αλήθεια. Η Λάιρα δεν την ήξερε την κυρία Κρήτα. Δεν μου λέει ποια είναι. Δεν ήξερε, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι και ένα κοριτσάκι 22 χρόνων. Δεν βλέπω λοιπόν, και πάρα πολύ. Δεν βλέπει ούτε τηλεόραση, ούτε είναι στο χώρο. Εγώ που ήξερα, πραγματικά ξαφνιάστηκα. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί θεωρώ ότι ό,τι και να κάνει κάποιος, ό,τι δικαιώματα και να δώσει, υπάρχει η στοιχειώδης ευγένεια με την οποία μπορείς. Όπως κάνετε και εσείς στο πάνελ σας και λοιπά. Εντάξει, εννοείται ότι κάποιες φορές ξεφεύγουν κάποια πράγματα, όπως και χτες, ας πούμε, άκουσα μια λέξη που με ενόχλησε και σε εσάς εδώ. Έχεις δίκιο. Αυτό όμως το θέμα, δηλαδή, έχει να κάνει και με το ποιος το λέει, έχει να κάνει και με το τι λέει. Εμένα δηλαδή, όταν τα άκουσα αυτά τα πράγματα, λέω. Ποιο πράγμα, δεν μπορεί. Θα είναι ένα. Γιατί... Είναι ένα που είναι για μένα κάτω από τη μέση, πολύ. Ποιο είναι αυτό? Το επάγγελμα διάσημος. Αυτό με τρέλανε.
Γιατί όταν μιλάς για έναν άνθρωπο, χωρίς να τον έχεις ψάξει προφανώς όσο πρέπει, γιατί εγώ ασχολούμαι με την τέχνη μου και τη σπουδάζω, κάθεσε. Από 5 χρονών. Το ξέρω, έχω διαβάσει. Και όταν λέω από 5, σημαίνει ότι είμαι 32, άρα κάνω 27 χρόνια αυτή τη δουλειά. Και το 5 δεν το λέω για λόγους εντυπωσιασμού. Εγώ σε αυτή την ηλικία ήμουν το παιδί θαύμα στην Κύπρο που τραγουδούσε όπερα. Και πλήρωναν πάρα πολλά χρήματα Ρώσοι, Ιταλοί και Ισπανοί για να έρθουν να με ακούσουν. Ήμουν ένα φαινόμενο. Και το λέω τώρα έτσι ψύχρεμα. Δεν ξέρω ποιος διαβάζει το βιογραφικό σου, είναι όλα καταγεγραμμένα. Γέμιζα δηλαδή πεντάστερα ξενοδοχεία που ερχόντουσαν μόνο για μένα, για κανέναν άλλο λόγο. Έκλειναν σουίτα για να έρθουν να δουν το πεντάχρονο Παβαρότι, όπως με λέγανε. Ναι. Όταν λοιπόν εγώ μετά δεν έμεινα σε αυτό. Πήγα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Ψυχολογίας. Έκανα τα μεταπτυχιακά μου. Έκανα τις ειδικότητές μου. Διεύθυνα ορχήστρες, μεγάλες ορχήστρες. Έχω συνεργαστεί με τους κορυφαίους δημιουργούς της Ελλάδας. Το Μίμη Πλέσα, το Κώστα Χατζή, το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Ενοχλεί κάποιος να λέει ότι το επάγγελμά σου είναι απλά διάσημο. Όταν λοιπόν έρχεται αυτή σπουδαία προσωπικότητα και μου λέει ότι το επάγγελμα αυτού του παιδιού είναι διάσημο. Δηλώνει διάσημος και το πιστεύει κιόλας. Δηλαδή... Θες να δούμε πώς το πελύνει. Α, ναι, με βοηθάς αν τη βάλεις να την ακούσουμε. Ωραία. Για να καταλάβετε και γιατί ροκλήθηκα. Πιστεύω μπορούμε να έχουμε το απόσπασμα των δηλώσεων της κυρίας Ακρίτου. Ωραία. Το επάγγελμα, από ό,τι κατάλαβα, του κυρίου Μαυρικίου είναι διάσημος. Και ευχόμαστε επίσης αυτή η επιλογή που έκανε το ζευγάρι να μην είναι μια επιλογή που τους επευλήθη είτε από έναν κοινωνικό συντηρητισμό είτε από άλλα πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Καλά. Έχει πει πάρα πολλά. Τώρα παίξατε 5 δευτερόλεπτα. Ήταν ένα podcast αυτό το πρώτο, τραυματικό, Ελένη μου. Εγώ για μισή ώρα κρίθηκα για τα πάντα. Για την θική μου. Κρίθηκα για την επιλογή μου να παντρευτώ. Ότι, δηλαδή, εμέσως πλην σαφώς άκουσαμε τώρα, ελληνικά μιλάμε όλοι εδώ, ότι παντρευτήκαμε για λόγους κοινωνικού συντηρητισμού. Μας επευλήθη. Και σε άλλα σημεία λέει ότι οι οικογένειές μας πίεσαν να παντρευτούμε. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να βγαίνει και να λέει σε μένα και σε αυτό το κορίτσι, και στις οικογένειες μας και στους παππούδες και στις γιαγιάδες μας, ότι μπήκαμε στην Εκκλησία, ορκιστήκαμε στο Θεό αιώνια αγάπη, έσονται οι δύο η σάρκα μία, ούσο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Πράγματα ιερά που εμείς κλαίγαμε μέσα στην Εκκλησία, στο Ευαγγέλιο μπροστά, ταπεινά. Ζήσαμε την μεγαλύτερη στιγμή της ζωής μας και να βγαίνει ένας άνθρωπος όλο αυτό το πράγμα να το κατακαιρματίζει σε δευτερόλεπτα, όποιος κι αν είναι αυτός, από τη θέση που αισθάνεται ότι βρίσκεται. Θα σου πω όμως τι με παρηγόρησε όλη αυτή τη βδομάδα. Ελένη, ειλικρινά σου μιλώ, όπου έχω σταθεί και όπου έχω βρεθεί, μάρτης μου η Λάιρα που είναι δίπλα μου και με το ψέμα δεν έχει καθόλου καλή σχέση, δεν έχει πει ποτέ ψέματα στη ζωή της. Και να μην χρειαστεί να μην πει ποτέ. Ειλικρινά σου μιλώ, το τι μου έχει πει, τι στήριξη μας έχει δώσει ο κόσμος για αυτή την υπόθεση, όλοι μου είναι αγανακτισμένοι με αυτή την κυρία. Γιατί... Κυρία Κρήτα, απάντησε στις τελευταίες σου δηλώσεις μετά που είπε ότι θα κινηθείτε νομικά και είπε ότι τον περιμένω στο δικαστήριο. Ναι. Θα γίνει. Προχωράτε. Ναι, έχει παραλάβει το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Καπερνάρου την υπόθεσή μας που είναι νομική μας. Έχω στείλει ήδη το υλικό, με μελετάτε και πολύ σύντομα θα γίνει μια διαδικασία που αν μη τι άλλο θα απαγορεύει την οποιαδήποτε ξανά αναφορά με τέτοια διάθεση. Γιατί η κριτική είναι δεκτή. Mm. Πρώτος είπα, αν θυμάσαι, γιατί μας παίζετε και σας ευχαριστούμε κάθε εβδομάδα. Ότι αναγνωρίζουμε ότι αρκετές φορές ξέφυγε η κατάσταση πάνω στον υπέρμετρο ενθουσιασμό μας. Εσύ αν γυρνούσες το χρόνο πίσω και έλεγες κάτι από αυτά, από τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη δημοσιότητα, δεν θα ήθελα να το κάνω, εσείς μάλλον. Τι θα ήταν αυτό δηλαδή, που θα βάζατε στον εαυτό σας, θα βάζατε κάπου ένα φρένο ή θα... Λέγατε ότι εμείς αυτά νιώθαμε. Ναι, αυτά δεν θέλαμε να φωνάξαμε τον έρωτά μας. Ναι, δεν κάναμε κάτι μεμπτό. Δεν είναι μεμπτό. Δεν κάναμε κάτι. Αυτό που λένε όλοι. Αυτό που λένε μόνος του λέει άνοιξε την πόρτα της κρεβατοκάμαράς του. Δεν θυμάμαι ποτέ να έδωσα καμιά συνέντευξη μες στην κρεβατοκάμαρά μου και να άδειξα στιγμές που υπονοήθηκαν ανήθικες. Μας είπε και ανήθικους σε ένα σημείο. Σε άλλο σημείο μας είπε ότι μόνο το συντόνι δεν μας έδειξε, λέει, με το αίμα και κινδυνεύει η Λάιρα να πάει να γίνει, να μην πω τη λέξη, ιερόδουλη. Δηλαδή τρελά πράγματα έχουμε ακούσει. Ευτυχώς οι γονείς μου δεν είναι των social media και όλα αυτά. Μόνο τηλεόραση βλέπει ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Οπότε δεν μαθαίνονται, ξέρεις, τόσο άμεσα. Αλλά μαθαίνονται από τρίτους, που αυτό το κάνει χειρότερο, το να μαθαίνεις κάτι από τρίτο, γιατί το αυξάνουν, το γιγαντιώνουν αυτό που είπε κάποιος. Εντάξει, στεναχωριούνται, γιατί είναι το παιδί τους και δεν θέλουν να ακούνε τέτοια πράγματα. Ξέρεις τι σκεφτόμουν και στο λέω έτσι με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια.
Αισθάνομαι ότι είσαι ένα πληγωμένο κορίτσι, διαβάζοντας τη συνέντευξή σου στο OK και όσα αποφάσισες να εκμυστηρευτείς και να μοιραστείς με τον κόσμο για τον bullying το οποίο πέρασες. Έχεις πληγές, τραύματα μέσα στην ψυχή σου. Είναι λογικό και εύχομαι να τα κλείσεις και ο Μαυρίκιος και η αγάπη που έχεις εισπράξει τα επόμενα χρόνια. Κάνω ό,τι μπορώ. Ακούγοντας όλα αυτά, στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να κρίνεις έναν άνθρωπο χωρίς να ξέρεις τι έχει μέσα του, τι έχει περάσει. Συγγνώμη που γίνομαι λίγο ευάλωτη τον τελευταίο καιρό, αλλά εντάξει, στεναχωριέμαι. Έχω φτάσει κι εγώ σε ένα σημείο με το χαμόγελό μου πάντα και την καλή μου διάθεση, αλλά δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Δεν αξίζει τίποτα να βουρκώνουν αυτά τα ματάκια όταν έχεις αυτή την αγκαλιά και αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σου. Ναι, πραγματικά. Ο Μαυρίκιος είναι το στήριγμά μου, είναι πάντα δίπλα μου και εγώ θέλω να είμαι πάντα εκεί γι' αυτόν. Αλλά στεναχωριέμαι γιατί είμαστε δύο παιδιά που νομίζω ότι έχουμε καταφέρει πράγματα και έχουμε να προσφέρουμε πράγματα και κάποια στιγμή ακούμε λόγια που θα ήθελα κάποιοι να τα είχαν σκεφτεί λίγο παραπάνω. Όταν ήσουν μικρούλα και περνούσες όλο αυτό στο σχολείο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το περνάνε και πάρα πολλά παιδιά. Γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το είπα, γιατί το περνάνε πάρα πολλά παιδιά και θα... Τώρα μπαίνω στη διαδικασία να ανοίξω το δικό μου blog. Η Lyra's Open Diary θα λέγεται, παιδιά. Θα σας δίνω 1.000.000 λόγους που αξίζει να ζήσετε, γιατί αξίζει να ζήσετε. Και θα μοιράζομαι την ιστορία μου, έχω πάρα πολλά να πω ακόμα, δεν είναι η αρχή. Και θέλω να καταλάβετε ότι από εκεί, από το σημείο να θες να δώσεις τέλος στη ζωή σου, φτάνεις σε ένα σημείο να έχεις παντρευτεί έναν υπέροχο άνθρωπο, να έχεις μια ωραία ζωή, να έχεις δύο παιδάκια, να τα έχεις βρει πάρα πολύ καλά με την οικογένειά σου, με την αδερφή σου, να κάνεις πράγματα, να δουλεύεις, να εξελίσσεσαι καθημερινά. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω μέσα από το blog. Το κάνω μέσα από την καρδιά μου, για όλους εκεί έξω που ένιωσαν κάποια στιγμή το ίδιο. Έχεις με τόση αγάπη μέσα σου, έχεις τόση αγάπη στα μάτια σου και σε αυτή την καρδιά. Έχει τόσο στοργή η ψυχή σου και τέτοια ποιότητα ο χαρακτήρας σου, που δεν εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να μεγαλώσετε αυτή την αγάπη σας, μια οικογένεια. Ναι. Θέλουμε πάρα πολύ. Θέλουμε πάρα πολύ ένα παιδάκι, απλά δεν είναι η ώρα. Γιατί θέλω το παιδάκι μου, θέλω να είμαι παρόν εκεί. Εκεί όταν κοιμάται, εκεί όταν ξυπνάει. Οπότε επειδή έχω πάρα πολλά επαγγελματικά τώρα και τώρα ανοίγω τα φτερά μου, χρειάζομαι λίγο χρόνο και λίγο κατανόηση. Έλα εδώ κοντά. Πλάσμα μωρέ είναι αυτό. Αν δεν έχεις, δεν μπορείς να φάνταστε. Τι πλάσμα είναι αυτό. Ό,τι συμπεράσματα και να έχεις βγάλει τώρα είναι λίγα. Πίστεψέ με. Μόνο με τη γνωρίσεις θα καταλάβεις. Δεν αξίζει τίποτα να κλαις. Τίποτα. Ναι, έχω γίνει λίγο ευάλωτη. Όλα περνάνε. Και όταν υπάρχει αγάπη, όλα θα γίνονται πιο όμορφα. Λες καλά. Είσαι ένα πολύ όμορφο παράδειγμα για τα νέα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να την αγαπάς και να την κρατάς. Την αγαπάω, τη λατρεύω και να σου πω ότι με την Ιλάιρα ετοιμάζουμε και κάτι φοβερό που έρχεται. Ετοιμάζουμε ένα. Ετοιμάζουμε κάτι που πρέπει να το πούμε, γιατί σας θέλουμε όλους μαζί μας αυτή την προσπάθεια. Ετοιμάζουμε ένα ίδρυμα. Ναι. Τώρα συντάσσετε το καταστατικό. Μπράβο, ρε Μαυρίκη. Ανοίγουμε ένα ίδρυμα, το οποίο έχει αγκαλιαστεί ήδη, όπου έχω στείλει προτάσεις και ζήτησα στήριξη, μόνο θετικές απαντήσεις έχουν έρθει. Θα είναι κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ ουσιαστικό σε Ελλάδα και Κύπρο. Ένα ίδρυμα που θα βοηθάει παιδιά που δεν μπορούν να σπουδάσουν, να σπουδάσουν, να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Θα έχει να κάνει με τα πάντα, δηλαδή από το να σου καλύψει τα δίδαχτρα των σπουδών σου σε όποιο τομέα επιλέξεις, μέχρι και την μεταφορά σου σε μια ξένη χώρα, τη διαμονή σου, τη διατροφή σου. Το πιο σημαντικό σε όλο αυτό το ταξίδι της ζωής είναι να βρίσκουμε ανθρώπους που μπορούν να μας συμβουλέψουν, να μας αγαπάνε, να θέλουν το καλό μας και να μας στηρίζουν στα δύσκολα. Ναι. Εσύ το κάνεις ένα ίδρυμα, το έχετε κάνει πράξη στη ζωή σας. Ναι. Εύχομαι όλα τα όμορφα και αυτά τα ωραία μάτια
Να μην ξαναδιαφωνήσουν ποτέ. Μόνο από συγκίνηση και από έρωτα και από αγάπη. Άτο. Έμεινα εγώ με το φανάρι. Κατάλαβε τι μα κρατάει. Η Ελένη το φανάρι, το κρατάω εγώ το φανάρι στα χέρια. Σα αγαπώ και σα εκτιμώ ιδιαίτερα. Καλά και εμεί πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσει. Αχ, η Ελένη την ίδια ψυχή έχει, παιδιά. Να ταξιδέψω να καθώ. Να με πάρει το μυαλό μου σε αυτά τα μέρη που αγαπώ. Στο κύμα πάνω να κοιμάμαι και να ξυπνάω σε ακτές. Οι νιαχτίδες να φωτίζουν τις σκέψεις μου τις σκοτεινές. Ελεύθερος για μια ζωή. Ελεύθερος για μια ζωή. Φιλάς και πετάμε, δίπλα σου μόνο να με, ως το πρωί αγκαλιά. Ρεπορτάζ τρέχει και οι ειδήσεις είναι πάρα πολλές. Θέλω να τις προλάβουμε όλες μέχρι τη μία που θα είμαστε εδώ στην παρέα σας. Καλημέρα, καλή μας Κυριακή. Όμορφη Κυριακή σε όσους τώρα μπήκατε στην εκπομπή μας. Συνεχίζουμε με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη. Αλέξανδρε, είσαι εδώ, γιατί υπάρχει μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής με το Love Island, το οποίο. Σχετικά με τα όσα είπαμε χτες, γιατί είχαμε χτες πρώτη φορά εσύ είπες ότι υπάρχει, ότι είναι γεγονός το πρόωρο τέλος της εκπομπής του Sky. Έρχονται όμως τα πράγματα και ανατρέπονται από στιγμή σε στιγμή και από λεπτό σε λεπτό. Έχουμε τελευταία εξέλιξη. Για ακριβώς, να σας ακούσουμε. Ακριβώς, Ελένη. Λοιπόν, μετά το χθεσινό ρεπορτάζ είχαμε και τις πρώτες αντιδράσεις. Όταν ο Sky γύρω στο τέλος της εβδομάδας ανακοίνωσε στην ουσία, βγήκε προς τα έξω, το πρόωρο τέλος στο Love Island, προκάλεσε στην ουσία τις αντιδράσεις της μαμάς, θα λέγαμε, εταιρείας παραγωγής, που είναι το ITV. Και σύμφωνα λοιπόν με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες χθες το βράδυ, έχει δοθεί εντολή στους ανθρώπους της παραγωγής στην Τενερίφη, να συνεχίσουν τα γυρίσματα κανονικά. Πάρα, παιδιά, δεν έχει συμβεί πολύ. Έχουμε κανονίσει για κάποια επεισόδια και αυτά θα γίνουν κανονικά, ο κόσμος να χαλάσει. Να εξηγήσουμε τι γίνεται λοιπόν. Το ITV έχει καταρχήν στην κατοχή του και το The Voice παγκοσμίως και το Love Island παγκοσμίως εννοείται και άλλα reality όπως το I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, το οποίο παρένθεση Love Island έχει μία διακύμανση εδώ στην πρεμιέρα του. Μετά έχει μία κάθοδο και μετά σταδιακά ανεβαίνει. Αυτό που συζητούσαμε και χθες, ότι μόλις γνωρίσει ο κόσμος τους παίκτες και ταυτιστεί με κάποιον ή όχι, αυτό φέρνει και μία τηλεδέα στο παιχνίδι. Αυτό είναι σχετικό, βέβαια. Αυτό είναι λίγο αστείο, ρε παιδιά, γιατί κάθε χώρα το κοινό. Δηλαδή, έχουμε δει, ας πούμε στην Αμερική, όταν ξαναβγήκε, έκανε πολύ καλά νούμερα. Ο δεύτερος κύκλος πήγε άπατος. Δεν θυμόμαστε κανέναν. Δεν θυμόμαστε κανέναν. Αλλά τέλος πάντων έκανε 7, 8, 10, 10. Πάντως είναι και την Πέμπτη, η αλήθεια είναι χωρίς να λέμε φυσικά ότι τα νούμερα είναι ικανοποιητικά για το σταθμό, άλλη μόνο. Και την Πέμπτη, όπου είχαμε και πρεμιέρα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, αλλά και τις επόμενες μέρες που ακολούθησαν. Παρέμβαση, δεν ξέρω. Σε αρνητικά μου μάτια. Ο Αλέξανδρος αυτό που είπε, μίλησε μεν για πρόωρο τέλος και έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε, αλλά είχε πει ότι θα τα βρίσκαν κάπου στη μέση. Αντί για τέλη Δεκέμβρη, μέσα Δεκέμβρη θα τελείωνε. Έτσι είναι, μέσα Μαρία. Χθες είπαμε ότι θα κρατήσει έστω μία εβδομάδα παραπάνω από αυτό που είχε γραφτεί αρχικά. Δηλαδή, αρχικά είχαμε γράψει ότι την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα βγει τηλεοπτικά ο τελικός. Είναι ένα παιχνίδι που είναι hardcore. Βέβαια. Εδώ, πέρα εδώ πέρα είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί. Δεν βλέπουμε κατάλληλες σκηνές. Στο εξωτερικό, στιγμές. Το Big Brother και είναι hardcore. Όχι αυτό που είναι εξορισμού σαν παιχνίδι πιο τολμηρό, σαν είναι κάθε σαν χώρα. Και κάθε παιχνίδι και κάθε εταιρεία παραγωγής το κάνει όσο αντέχει η χώρα. Όσο αντέχει το αντίστοιχο SURU της χώρας, όσο αντέχει το κανάλι κάθε χώρας και στο κάτω-κάτω το κάνει επιτυχία το Love Island σε όλο τον κόσμο. Ή το αντίστοιχο και πιο hot το Too Hot to Handle. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γλυκό φιλί και ωραία Κυριακή. Καλή μας εβδομάδα. Σε αγαπάμε και σε διαβάζουμε στο YouFly. Λοιπόν, να πάμε πίσω τώρα στα δικά μας και πάμε σε ένα αγόρι που ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και δεν χρειάστηκε να πάει στο Love Island ούτε πουθενά για να βρει τον έρωτα. Το βρήκε στον δρόμο του και μάλιστα από ό,τι τώρα στη συνέντευξή μας πρέπει να το λέει και διάβαζα τους τίτλους, δέχτηκε πρώτα σιγά μου από την αγαπημένη δέχτηκε. Του. Δεν είναι ότι την έκανε, δεν χρειάστηκε να την κάνει. Δοκιμάζει και γαμπριάτικο κοστούμι, γιατί είναι αυτή η ώρα που θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ για τα μάτια σας μόνο.
Για τα μάτια του κόσμου έναν άγνωστο φως μου παντρεύεσαι την Κυριακή. Πες μου πώς νιώθεις που αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής σου που θα διαλέξεις το Χαμπριάτικο είσαι μαζί μου και είμαστε εδώ να διαλέξουμε ρούχα. Είμαι σε αυτή τη φάση που δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθει η στιγμή να διαλέξω ρούχα για το γάμο μου και εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα μου ξύπνησε αυτό το κάτι που ήταν κρυμμένο μέσα μου. Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Συγκεκριμένη κοπέλα, και δεν θέλω να τη λέω κοπέλα πια, η γυναίκα μου λοιπόν, από εδώ και πέρα, η Νάντση, με έψαχνε περίπου 8 μήνες. Επέμενε κάτω από το post μου πάρα πολύ, γράφοντάς μου πάρα πολύ μεγάλα μηνύματα και πάρα πολύ όμορφα μηνύματα. Εκεί έριζε να παίρνω σοβαρά ότι αυτή η κοπέλα μου γράφει κάτι κατεβατά, άρα ας της δώσω σημασία όπως πρέπει. Και έτσι ξεκίνησε μέσω του Instagram το private conversation. Τώρα πια τα story μου, θα με βλέπεις σαν χωρί μου. Είδαμε μια πρόταση γάμου από εκείνη προς εσένα. Είναι κάτι διαφορετικό. Της ήρθε αυθόρμητο και εγώ εκείνη την ώρα σοκαρίστηκα. Δεν το περίμενα καθόλου. Και της έχω πει ότι εμένα μου αρέσει η σύντροφός μου να με διεκδικεί, να έχει τσαμπουκά και να συμπεριφέρεται σαν άντρας. Σε αυτούς λοιπόν που λένε ότι το κάνεις όλο αυτό για τη δημοσιότητα και για να βρίσκεσαι μπροστά στα φώτα και ότι είναι όλο ένα στημένο παιχνίδι, τι θα απαντούσε? Ότι είναι γελοί, πραγματικά, νευριάζω πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Ακούγονται πάρα πολλά βέβαια για αυτό το πράγμα, γιατί έχω βγάλει μια άλλη εικόνα στον κόσμο. Την εικόνα του μετροσέξουαλ, την εικόνα που προσέχει πολύ τον εαυτό του ένας άνθρωπος. Έχουν ακουστεί και για μένα πάρα πολλά πράγματα για τη σεξουαλικότητά μου. Αν είμαι gay, αν είμαι straight, αν είμαι bisexual, δεν έχω κανένα θέμα να μιλάω για αυτά. Είμαστε στο 2022, αλλά κανείς δεν ξέρει ότι τι πραγματικά είμαι και θέλω και κάνω εγώ. Εντάξει, νομίζω ότι έχω βρει το στυλ του καλοκαιριού, έτσι θα το γαμπρός, total white. Αυτό είναι μοντέρνο, είναι κάτι εναλλακτικό. Δεν το έχουμε συνηθίσει για γάμο να πηγαίνω γαμπρός με την αλυσίδα. Το μαύρο το πουκάμισο λέω να το αφήσω ανοιχτό για να είμαι πιο σεξι. Πες μου πότε περιμένουμε το γάμο. Θα σου πω ότι έχει οριστεί ένας μήνας. Θα γίνει το 2023 στα μέσα ή στα τέλη του καλοκαιριού. Αυτό ψάχνουμε λίγο ακόμα. Ιούνιο ή Σεπτέμβριο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σου ξύπνησε και το κομμάτι της πατρότητας. Εννοείται. Μα εννοείται. Θέλω σίγουρα να κάνω δύο παιδάκι. Νάνση, σου έρχομαι. Και σου έρχομαι πολύ δυνατά. Θέλω ένα γλυκό φιλί στη Στέλλα Κονιτοπούλου. Τώρα που την άκουσα, μου αρέσει πολύ. Εγώ, αν μπορούσα να διαλέξω ένα κοστούμι από όλα, θα διάλεγα το λευκό με το μαύρο πέτο. Εμένα μου άρεσε το ροζ παύλα σάπιο μήλο. Όντως. Μου άρεσε πάρα πολύ. Με το γυλαί. Αυτό. Αυτό σου άρεσε. Αρέσει πολύ ανατρεπτικό. Ανατρεπτικό. Το άλλο είναι πιο κλασικό για γαμπρό. Ανατρεπτικό είναι όλο αυτό γενικότερα. Η ώρα καλή. Τι να, σε αυτές τις περιπτώσεις να πεις κάτι άλλο, η ώρα καλή λες. Να είναι καλά παρακάτω τα παιδιά και να είναι ευτυχισμένοι. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ όμορφο ζευγάρι ηθοποιών, να αλλάξουμε λίγο, στον Δημήτρη Λάλο και στην Έλενα Μαυρίδου. Το Δημήτρη Λάλο τώρα τι να σας πω, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι ο αγαπημένος πρωταγωνιστής από το Σασμό. Το ζευγάρι είναι μαζί και στη ζωή και στο θέατρο. Νομίζω ότι ο Δημήτρης Λάλος θεατρικά υπάρχει στη ζωή μας πολλά χρόνια. Τηλεοπτικά όμως, ο ρόλος ο οποίος πια τον έχει καθιερώσει και τον έχει βάλει στα σπίτια μας, στην καρδιά μας και τον έχει κάνει τόσο αγαπητό, είναι ο ρόλος του Μάθιος. Είναι βεβαίως αυτές τις περιπτώσεις καλλιτεχνών που όντως έχουν ρίξει πολύ υδρότα πάνω στο σανίδι και πάρα πολλά χιλιόμετρα έχουν κάνει στη δουλειά τους και δεν τους ξέρει κανείς μέχρι που να έρθει μια σαρωτική επιτυχία όπως αυτή του Σασμού. Και είναι πολύ, το πολύ όμορφο είναι ότι είναι μαζί στη ζωή, είναι μαζί στο θέατρο, είναι ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι και θα δείτε πόσο τρυφερά έτσι υπάρχουν μαζί και τι ωραία πράγματα λέει ο ένας για τον άλλον. Η Βίκη Δέτσικα το συνάντησε και είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία στιγμή για το Open Weekend. Πάμε να τους απολαύσουμε. Η Άλκηση του Ευρυπίδη είναι μια τραγωδία με πάρα πολλά κωμικά στοιχεία. Είναι μια ηλαροτραγωδία δηλαδή και είναι ένα πολύ ενηγματικό έργο το οποίο έχει τη θέση του στο αρχαίο δράμα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το έργο το οποίο έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Πώς είναι να είστε μαζί στη ζωή, μαζί και στη δουλειά, μαζί παντού? Ωραία. Το ένα φέρνει το άλλο. Το να είσαι με κάποιον μαζί στη ζωή και στη δουλειά
έχει πάρα πολλά θετικά, γιατί μπορείς να μοιραστείς μια κοινή αίσθηση. Πάντα παίρνουμε ένα στη γνώμη του άλλου και έχουμε πάντα γνώμονα για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Έρχεστε συχνά σε κόντρα, εφόσον είναι το ίδιο το αντικείμενο της δουλειάς σας? Όχι. Ναι. Όχι, όχι. Όχι, ναι, ναι, στο όχι. Ναι, ναι, στο όχι. Να πάμε λίγο και στα του σασμού. Όλοι αναρωτιούνται για το Μαθιό, τι εξέλιξη θα έχει μέσα στη σειρά. Ο χαρακτήρας μου είναι ένας άνθρωπος που έχει εξελιχθεί μέσα στον καιρό στον οποίο παίζει και έχει ακόμα πολύ εξέλιξη μπροστά του. Στον δρόμο σε φωνάζουν Μαθιό? Σίγουρα ο κόσμος, μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό όταν βρίσκομαι μέσα στο σπίτι των ανθρώπων κάθε μέρα να με ταυτίζουν με το όνομα του Μαθιού. Ναι, πολλοί μου με φωνάζουν έτσι. Και τους αγαπώ γιατί εκφράζουν την αγάπη τους όχι μόνο στο χαρακτήρα αλλά και στη δουλειά μας, δηλαδή στην υποκριτική και στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεις ένα χαρακτήρα. Ποιους ρόλους απολαμβάνετε περισσότερο να κάνετε, κάποιο κωμικό ρόλο, κάποιο έτσι πιο δραματικό? Κατά βάθος είμαστε και οι δύο κωμικοί ηθοποιοί, αλλά παίζουμε δράματα. Εντάξει, το να παίζεις έναν δραματικό χαρακτήρα και να βρίσκεις μέσα το κωμικό του στοιχείο, εμένα προσωπικά είναι αυτό που πάντα με εντριγκάρει, να βρίσκω τις ρογμές ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα. Ούτε δηλαδή ούτε το ένα ούτε το άλλο. Βάλε λίγο ρούλι, βάλε φωνή! Που σπαταράει, είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει. Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός. Χαίρομαι να βλέπω τόσο πετυχημένους και αγαπημένους ανθρώπους, πετυχημένοι στο είδος τους και βέβαια, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά βλέποντάς τους μαζί καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, γιατί αισθάνομαι ότι καμιά φορά στη ζωή το ένα, το προσωπικό κομμάτι τραβάει και το επαγγελματικό. Παίζει. Δύο μαζί μπορεί να σε απογειώσουν. Μια ωραία αρμονία είδα εγώ στην εικόνα, μια ωραία συνύπαρξη και δύο ανθρώπους πολύ ισορροπημένους παρά τη μεγάλη επιτυχία του σασμού. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ο Δημήτρης ο Λάλλος δεν είπε ότι ναι, με λένε Μαθιό και σπάζομαι λίγο, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό. Χαίρεται την επιτυχία αυτή, αναγνωρίζει το τι του έχει προσφέρει αυτό ο ρόλος. Ναι, δεν κάνει αυτό που έχουμε δει να συμβαίνει με άλλους τοπιούς να στον πάρουν την τηλεόραση. Δηλαδή, ναι, λέει βέβαια, ότι εγώ έχω κάνει τέτοια πορεία. Ξαφνικά με μαθαίνουν από το σασμό. Μα βιώνει, και αυτό... και παράλογο, βιώνει τώρα, βέβαια, βιώνει τώρα την εκρηκτικότητα της δημοσιότητας. Βέβαια, ελπίζω να νιώθει έτσι και σε 5 χρόνια, γιατί εκεί είναι το κουραστικό. Γιατί τώρα το ζει, το βιώνει, γεύεται την επιτυχία που του αξίζει. Μακάρι. Και μετά από 5 χρόνια το ίδιο θα είναι. Αλλά ίσως τότε αν κάνει άλλους ρόλους και μπορεί τότε σε 5 χρόνια ή σε 10 να τον πειράξει που τον φωνάζουν ακόμα μάθος. Πάντως είναι αυτό που λένε πολύ πετυχημένοι οι ηθοποιοί που έχουν κάνει χαρακτηριστικούς ρόλους, οι οποίοι έχουν αγαπηθεί πολύ από το κοινό, ότι είναι δύσκολο το επόμενο βήμα. Δηλαδή τώρα ό,τι και να κάνεις, στο μυαλό μας θα νομίζουμε ότι όχι ότι παίζει ο Δημήτρης Λάλλος στον επόμενο ρόλο. Ξέρεις όμως κάτι, είναι και τόσο σπάνιο για τους ηθοποιούς να συμβαίνει κάτι τόσο φαινομενικό στην καριέρα του. Κατάρα τη μεγάλη ηλικία είναι αυτό και είναι θέμα διαχείρισης. Ναι. Αλλά ο καλός ηθοποιός νομίζω δεν έχει πρόβλημα όπως αυτός. Οπότε... Νομίζω ότι η χαρά είναι κιόλας, δεν είναι καμία κατάρα. Είναι χαρά να ταυτίζει ο κόσμος τον ηθοποιό με το ρόλο που έχει υποδεχθεί. Αυτό υποδηλώνει την τεράστια επιτυχία που έχει σημειώσει. Είπαν ότι είναι κωμική ηθοποιή. Ναι. Πράγμα που δεν θα περνούσε ποτέ από το μυαλό μας, εκτός αν τους έχεις δει θεατρικά κάπου και έχεις έτσι υμνήσει το θεατρικό ή κωμικό της ταλέντο μάλλον. Έτσι. Λοιπόν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η παράσταση Άλκης στο Θέατρο Χώρος, καλή επιτυχία. Πολύ όμορφο να βλέπεις έτσι πολύ ωραίους και πετυχημένους ανθρώπους και θα πάμε σε έναν πολύ ωραίο άνθρωπο και εξίσου και πολύ πετυχημένο. Μιλάω για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, ο οποίος βρίσκεται το διάστημα αυτό στη Θεσσαλονίκη και μιλάει αποκλειστικά στο Open Weekend και στην εκπομπή μας και στον Χρήστο Γιασκουλίδη σε μια πολύ ωραία συνέντευξη. Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης φέτος πρωταγωνιστεί στο Μαύρο Ρόδο, μια ακόμα σειρά η οποία έτσι την έχει υποδεχτεί ο κόσμος με πολύ, πολύ μεγάλη αγκαλιά. Πάμε να δούμε τι λέει για τις κόρες τους, για τη συνύπαρξή τους, για τη συνεργασία τη δικιά του με τις κόρες τους και να δω αν δίνει και κάποιο spoiler για το Μαύρο Ρόδο, γιατί ξέρω σας αρέσουν έτσι ιδιαίτερως τα spoiler και ειδικά όσα αφορούν και αυτή τη σειρά. Πάμε να τον απολαύσουμε. Καλώς ήρθατε Θεσσαλονίκη με μια παράσταση που τουλάχιστον στην Αθήνα είχε πάρα πολύ καλές κριτικές. Καλώς σας βρίσκουμε, είναι χαρά μας γιατί το περιμέναμε από πέρσι να το κάνουμε αυτό. Επιτέλους τα καταφέραμε. Πώς είναι το να βρίσκεστε στην ίδια θεατρική σκηνή με τις κόρες σας? Πρώτη φορά που γίνεται και με τις δύο δηλαδή, γιατί η δεύτερη μπήκε τώρα για αντικατάσταση της Κατερίνας της Παπανδρέου που ευτυχές γεγονός έμεινε έγκυος η κοπέλα. Είναι ιδιαίτερη συγκίνηση για μένα. Εντάξει, δεν το περίμενα ότι θα συμβεί, δεν το θεωρούσα πολύ πιθανό, αλλά συνέβη πολύ γρήγορα. Ζητάνε τις συμβουλές σας σε κάποια πράγματα?
Ναι, αν χρειαστεί, ναι. Καμιά φορά μπορεί να τη ζητήσουμε. Θα κάνουν αυτό που θέλουν στο τέλος, αλλά έτσι πρέπει. Εκτός λοιπόν από εδώ, σας βλέπουμε και σε μια επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά, στο Μαύρο Ρόδο. Ναι, είναι μια σειρά που από ό,τι φαίνεται βρίσκει ανταπόκριση στον κόσμο, με ένα ενδιαφέρον σενάριο, με εξαιρετικούς συναδέλφους και ελπίζουμε να πάει καλά, γιατί πλέον είναι μια αρένα και το τηλεοπτικό πεδίο, δηλαδή πάρα πολλά σύριαλ, γίνεται ένας χαμός, τι να πρωτοδεί ο κόσμος, τι να πρωτοπαρακολουθήσει, τον έχουμε ζαλίσει πια, ή δεν του δίνουμε τίποτα ή τα δίνουμε όλα μαζί με ένα. Περισσότερο από 30 σύριαλ, κάποιες παραγωγές είναι πολύ καλές, έχουν πάρει πολύ καλές κριτικές, είστε τυχερός που νομίζω παίζετε σε μία από αυτές. Βέβαια είναι, γιατί μέσα σε όλα αυτά πάντα λες τουλάχιστον να κρατηθεί, να το δει ο κόσμος για να έχουμε και δουλειά, γιατί σε εμάς άμα δεν αρέσει τον κόσμο χάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Αλλά δεν πάβει το πεδίο να είναι λίγο άγριο. Κάτι μπορούμε να πούμε έτσι για τη σειρά. Spoiler, θέλετε. Άμα μπορούμε. Δεν μπορώ να κάνω μεγάλο spoiler. Καταρχάς τα σενάρια τα παίρνουμε κι εμείς. Είναι πολύ πρόσφατα αυτά που έχουμε. Και η ιστορία έχει πάρα πολλές ανατροπές και πάρα πολλές εξελίξεις. Δεν μπορώ να πω τι να πρωτοπώ και άμα πω κάτι θα προδώσω κάτι άλλο και δεν είναι σωστό. Θεωρείτε τον εαυτό σας από τους τυχερούς δεδομένου του ότι είσαστε σχεδόν συνέχεια στη τηλεόραση και σε επιτυχημένες σειρές? Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό όχι μόνο γι' αυτό, μάλλον για πολλούς λόγους. Ένας είναι ότι είμαι καλά, δύο είναι ότι έχω την οικογένεια που έχω και είναι καλά. Σε αυτές τις δύσκολες μέρες είναι τύχη πια να είναι όλα καλά. Δόξα τω Θεώ λοιπόν. Κάποιο, ας το πω, αποθυμένο για κάποιο ρόλο που θα θέλατε να κάνετε, είτε στο θέατρο είτε στη τηλεόραση που δεν το έχετε κάνει? Όχι. Εντάξει, ναι, δεν έχω παίξει πολλά πράγματα που αγαπάω, αλλά δεν πειράζει. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν έχασε Βενετία Βελόνη που εγώ δεν ασχολήθηκα με αγαπημένους συγγραφείς, ας πούμε. Δεν είναι. Κειμένους ηθοποιούς αυτής της γενιάς, με μια πολύ δεμένη, αγαπημένη οικογένεια. Η Μπέση είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Οι κόρες τους τώρα μπαίνουν στο καλλιτεχνικό στερέωμα και είναι ικανότατες. Άσχετα από το μεγάλο βάρος που κουβαλούν και οι δύο. Όχι μόνο αυτό, γιατί και μέχρι να φτάσουν στο σημείο να ασχοληθούν με αυτό επαγγελματικά, η εικόνα που είχαμε από τον Γεράσιμο Σκαδαρέση και την Πέση Μάλφα για το πώς φέρνονται στα κορίτσια τους είναι πραγματικά η εικόνα των γονιών με το παιδί. Ούτε να τους φουσκώνουν τα μυαλά, μπορώ να πω ότι είχαν δώσει και την εικόνα ότι τα έχουν τα κορίτσια πολύ, πολύ έτσι, αυστηρά από την επίβλεψή τους. Μια πολύ ισορροπημένη. Αυτό που είπε, ιστορία. Είμαι εκεί, τη λέω ότι ναι. Να κάνει το τέλος, να κάνει το δικό τη, θα τη συμβουλέψω μέχρι εκεί που θέλει, αλλά η ζωή είναι δική τη. Δείτε πόσο. Δύσκολη είναι η φετινή χρονιά που ακόμα και μεγάλοι πρωταγωνιστές, γιατί έχει και πάρα πολλές σειρές φέτος, παιδιά. Έχει πολλές σειρές. Έχει καταπληκτικές σειρές η ελληνική τηλεόραση, ευτυχώς. Πόσο άγχος κουβαλάνε, γιατί σου λέει: εμείς κάνουμε μια καλή σειρά. Το cast είναι πάρα πολύ καλό. Το σενάριο είναι καλό, σκηνοθετικά είναι φανταστικό. Αλλά ο ανταγωνισμός είναι τόσο μεγάλος που περνάει πια και στον ηθοποιό. Βέβαια είναι μεγάλος. Ευτυχώς υπάρχει και το web για να τα προλαβαίνεις σε όποια θες όσα πέφτουν μαζί, ρε παιδί μου, σειρές πες να δεις. Και είναι ωραίο να υπάρχει όμως αυτή η αγωνία, αν θα προλάβω να δω κάτι από να μην υπάρχει τίποτα. Γιατί πέρασαμε και σε ζών που δεν υπήρχε ούτε μία ελληνική σειρά. Και υπάρχει ειδικά οι ηθοποιοί Έλληνες πέρασαν πολύ δύσκολα οικονομικά. Ευχαριστούμε πολύ το Γεράσιμο Σκιαδαρέση και το Χρήστο από τη Θεσσαλονίκη, το Χρήστο Γιασκουλίδη. Αλλά απόψε, επειδή ξέρω ότι αγαπάτε πολύ και αγαπάμε πολύ το Κόκκινο Ποτάμι, η σειρά που έτσι όταν εμφανίστηκε στη ζωή μας, μας άφησε όλους εκπληκτούς με τη σκηνοθεσία της, τη μουσική της επένδυση, τους ηθοποιούς της, το cast, αυτό που λέμε και πριν, έχει επιστρέψει το Open, το ξέρετε. Και σήμερα έχουμε καινούργιο, ολοκένουργιο, ολόφρεσκο επεισόδιο. Η ιστορία όσο πάει ξεκινάει και εκτυλίσσεται και τα δραματικά γεγονότα εκείνης της εποχής και της ζωής της Ιφηγένειας συνεχίζουν να μας κρατάνε με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, θέλω να πάρουμε αποκλειστικά μία γεύση, να δούμε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο που φυσικά θα απολαύσετε στο Open στις 9 το βράδυ. Ανθή, ξέρω. Ξέρω, Ανθή, τα έζησα κι εγώ. Με το αίμα μου τάισα το παιδί μου. Αλλά Τούρκοι σε έσωσαν. Και η Εσμέ είναι μία από αυτούς. Θέλει να ζήσει μια ήσυχη και καλή ζωή όπως εμείς. Αυτή μπορεί η Ιφηγένεια. Εμείς μπορούμε. Μπορούμε. Θα προσπαθήσουμε και θα μπορέσουμε. Έπρεπε να ξεσπάσεις κάπου και βρέθηκα εγώ. Δεν πειράζει. Ξέρω ότι δεν μιλούσες σε μένα.
συγχωρήσεις με. Με συγχωρείς. Γιατί ωραία σκηνοθεσία, τι ωραία πλάνα, τι ωραίο σενάριο. Η Αναστασία παντού σε αυτό το ρόλο είναι σαγηνευτική. Είναι... Άδρυχη, και βλέποντας τη ζωή της, έτσι, τη θαυμάζει σαν, και σαν γυναίκα σε αυτό το ρόλο, γιατί δείχνει όλη της τη διαδρομή, που είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Και βλέπεις και όλη αυτή την ιστορία και τα γεγονότα. Και πραγματικά... τι ωραίο τραγούδι που έχουν βάλει φέτος στη σειρά. Μελίνα Ασλανίδου, Κωνσταντίνος Αργυρός. Πραγματικά. 9 το βράδυ, σήμερα το Κόκκινο Ποτάμι. Η συνέχεια εδώ στο Open και αμέσως μετά μένετε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό, γιατί έρχεται ο φίλος μας, Θέμης Γεωργαντάς, με μια εκπομπή η οποία πιστεύω θα συζητηθεί και ένα καλεσμένο. Η Μαρία Σολού. Ποια είναι αυτή? Η Μπακοδή μου άλλαξε πολύ με τα χρόνια. Ωραίο. Ωραίο γορίτσι. Τι ωραία φωτογραφία που είναι αυτή. Από εκεί του το πάει, από εκεί του το φέρνει, από τη Λαμία φτάνει. Κάπου θα καταλήξει όμως. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, να δούμε τη φωτογραφία από το εξώφυλλο του άλμπουμ του Mente Fuerte για να δούμε και τη Μαρία. Παιδιά, είναι Μαρία Σολομού. Ναι, καλά. Από πού φαίνεται, ρε. Υπάρχει φωτογραφία και με την ώρα που γυρνάει η Μαρία. Α, μα υπάρχει άλλο. Τι, υπάρχει, ντοκουμέντα. Ωραία, εξώφυλλο. Γιατί νόμιζα ότι όλοι είδατε αυτό και είπατε ξεκάθαρα. Είναι η Μαρία Σολομού. Έχουν τρυφήσει. Δεν φαίνεται το σαγόνι τη Μαρία Σολομού, δεν γνωστό. Ήταν μια μπουκλίτσα, φαίνεται λίγο στο αυτή το. Αριστερό, αλλά εντάξει, θα μπορούσε να είναι και κάποια άλλη. Μια τι? Μπούκλα. Α, μπουκλίτσα. Μπουκλίτσα. Λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, σπάνια συνέντευξη του Mente Fuerte στο Θέμη Γεωργαντά. Να την παρακολουθήσετε σήμερα όλοι στις 12 παρατέταρτο εδώ στο Open. Να στείλουμε και ένα γλυκό φίλι στο θεμάκο μας. Πάμε στη Γιολάντα Ελευθεριάδου, η οποία συνάντησε την ψυχολόγο Άννα Μποτόλα και μιλάνε για το φόβο της δέσμευσης. Ένα φόβο που επιτρέψτε μου να πω ότι τον έχουν περισσότερο οι άντρες κάποτε. Ναι. Κοίτα, τώρα έχει λίγο τώρα νομίζω μπαλατζάρι, αλλά γεγονός ναι, ότι οι άντρες είμαστε λίγο... Αυτό, γιατί σου λέει τώρα θα αφήσω τη μαμά που με μεγαλωτώ να πάω στη γυναίκα, δεν θέλω. Δεν είναι μαμά, το θέμα. Το θέμα είναι η ελευθερία σου. Ελευθερία. Θα ακούσω Κωνσταντίνο Αργυρό και μετά θα ακούσω. Ελεύθερος για μια ζωή. Πάμε να ακούσουμε τι λέει. Όχι ρε παιδί, αλλά λέμε τώρα. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Έστα από τώρα. Στις μέρες μας γίνεται πολύ συχνά αναφορά στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν κάποιοι άνθρωποι να δεσμευτούν. Κυρία Μποτόλα, τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι στην πραγματικότητα η δέσμευση? Δέσμευση είναι η αφοσίωση σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, ακόμα και σε ένα πράγμα. Θα λέγαμε ότι είναι η δυνατότητα ενός ατόμου να μπει μέσα σε μια καινούργια σχέση και να μείνει για αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς αυτό να του δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητά του. Οπότε, τι θα λέγαμε πως είναι ο φόβος της δέσμευσης? Αναφέρεται στην αδυναμία λήψης αποφάσεων. Θα μπορούσαμε επίσης να το συνδέσουμε και με τη λαχτάρα για ελευθερία. Ο φόβος αυτός μπορεί να έχει την μορφή μιας μικρής αβεβαιότητας, αλλά μπορεί να φτάνει και σε μια μεγάλη, βαθιά δυσκολία του ατόμου. Από πού μπορεί να πηγάζει αυτός ο φόβος? Μπορεί να συνδεθεί με βαθιά άλυτα ψυχολογικά ζητήματα. Μπορούμε όμως να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μπορεί να συνδέεται και με πιο απλούς λόγους, όπως είναι για παράδειγμα οι οικονομικοί λόγοι, όπου κάποιος μπορεί να επιλέξει να μην θέλει να μοιραστεί τα έσοδά του με τον νέο ή με τη νέα σύντροφο. Ποιες είναι επομένως οι πραγματικές αιτίες του φόβου δέσμευσης? Η χαμηλή αυτοεκτίμηση και οι δυσκολίες πολλές φορές στο να δημιουργήσει κάποιος μια καινούργια σχέση συμβάλλουν πάρα πολύ στο να μειώνεται συνεχώς η αυτοπεποίθηση του ατόμου. Επίσης, οι πληγές του παρελθόντος μπορεί να συμβάλλουν ενεργά σε κάτι τέτοιο. Τέλος, μπορεί να υπάρχουν και μη πραγματικές προσδοκίες τις οποίες έχουμε τα άτομα, όπου συνήθως μπορεί να αποφύγουμε να δεσμευτούμε με ένα νέο άτομο το οποίο έχουμε γνωρίσει, γιατί πολύ απλά θα υπάρχει πάντα η πιθανότητα του να έρθει κάτι καλύτερο. Ποια είναι όμως τα σημάδια ότι ο σύντροφός μας ή η σύντροφός μας φοβάται τη δέσμευση? Τείνουν να αποφεύγουν λέξεις οι οποίες μιλούν για το ζευγάρι σαν διάδα και προτιμούν να μιλάνε ατομικά. Επίσης, αποφεύγουν να κάνουν σχέδια για το μέλλον μαζί με τον σύντροφό τους.
Γιατί λοιπόν από τη μία θέλουμε σχέση και από την άλλη δεν θέλουμε? Είναι σημαντικό να δούμε αν υπάρχουν πράγματα από το παρελθόν τα οποία μας έχουν πληγώσει και ποια από αυτά έχουμε καταφέρει στην πραγματικότητα να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, καλό θα ήταν όταν ξεκινάει μία καινούργια σχέση να αναρωτηθούμε τι πραγματικά είναι αυτό που θέλουμε εμείς και αν στη δεδομένη χρονική στιγμή θα υπήρχαν τυχόν κάποια πλεονεκτήματα του να μην μπούμε τελικά σε αυτή τη σχέση και να μείνουμε για λίγο καιρό μόνοι μας. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται στο να δεσμευτούν, ενώ κάποιοι άλλοι είναι ανοιχτοί και δεκτικοί στις σχέσεις? Η αληθινή δέσμευση επιτυγχάνεται όταν το άτομο έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για τον εαυτό του. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η δέσμευση είναι για όλους. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν αναρωτηθεί τι είναι αυτό που θέλουν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και μπορεί να έχουν αποφασίσει ότι η δέσμευση δεν είναι κάτι που το χρειάζονται τώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως οι άνθρωποι που φοβούνται να δεσμευτούν πρέπει να ψάξουν κάτι μέσα τους? Είναι χρήσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις σίγουρα να αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που θέλουμε εμείς πραγματικά και τι χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το άτομο το οποίο έχουμε γνωρίσει. Αν μπορεί και αν μας καλύπτει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για αυτά που ζητάμε. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε λοιπόν τον φόβο δέσμευσης? Η ειλικρίνεια είναι ο καλύτερος σύμβουλος. Το πιο επικοδομητικό θα ήταν να συζητήσουμε με τον νέο σύντροφο και να μοιραστούμε τις σκέψεις μας και τους προβληματισμούς μας. Με αυτόν τον τρόπο αποδεχόμαστε εμείς οι ίδιοι αυτά που σκεφτόμαστε, αλλά μπορεί μέσα από αυτή τη συζήτηση να ακούσουμε και τις πραγματικές πεποιθήσεις και τις απόψεις του συντρόφου μας. Υπάρχει όμως και η θετική πλευρά της δέσμευσης, σωστά? Το να μπούμε σε μία σχέση και να συνεχίσει αυτό για αρκετό καιρό σίγουρα μας δημιουργεί πολύ ευχάριστα συναισθήματα. Μοιραζόμαστε όμορφες στιγμές, περνάμε χρόνο με το πρόσωπο που μας ενδιαφέρει και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε λίγο πιο θετικά την καθημερινότητα και να αντιμετωπίζουμε λίγο πιο εύκολα τα προβλήματά της. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τις ευχαριστούμε και τις δύο πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω για ακόμα μια φορά, Δημητράκη μου, ότι σήμερα κληρώνουμε το γωνιακό καναπέ από το Practicare. Είναι αυτός ο καναπές που βλέπετε μπροστά σας. Είναι ο Interior Barcelona, αξίας 999 ευρώ. Είναι ένας καναπές που θέλουμε όλοι να βάλουμε στο σαλόνι μας, να μας ανανεώσει το καθιστικό μας, τη διάθεσή μας, το κέφι μας, τη ματιά μας, θα έλεγα. Κάθεσαι και φωνάζεις όλε. 14-9-9-9. Τηλεφωνήστε όσες περισσότερες φορές μπορείτε. Προλαβαίνετε μέχρι τη μία που θα γίνει κλήρωση. Μία παραπέντε, λίγο πριν τελειώσουμε. Ή στείλτε όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε. Open και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μία αποστολή στο 14-9-9-9. Δεν ξεχνάτε ότι πλησιάζουν και οι μέρες για την κλήρωση του Peugeot 208 έκδοση Like, 18.000 ευρώ αυτοκίνητο που θα γίνει δικό σας. Το θέλετε, το περιμένετε και εμείς σας το δίνουμε σε πολύ πολύ λίγες μέρες με τεράστια αγάπη. Τεράστια αγάπη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις απαραίτητες και ωραίες και μόλις επιστρέψουμε μπαίνει στην παρέα μας ένας καταπληκτικός άνθρωπος, έτσι που είναι και φάτος, που με πολλά παιδιά. Ωραίο χαρά πρότυπο, τη ζωή. Ωραίο πρότυπο, πραγματικά. Ο Στέλιος Κρητικός. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Να δεις τι βλέπω, μια πριγκίπισσα. Κι όταν δεν σε έχω, ζωνηλεύομαι. Κι ας είναι τα μάτια ανοιχτά. Μέσα από τα μάτια μου, να δεις τι βλέπω, ήλιο βασίλεμα. Κι όταν δεν σε έχω, το ονειρεύομαι. Πάρε τα μάτια. Για να δούμε πόσο cool μπαμπάς είναι ένας πολύ αγαπημένος μας άνθρωπος, ο οποίος είναι σήμερα στο Open Weekend, το κύριο Στέλιος Κρητικός. Ελένη μου, καλώς πολύ χαίρομαι. Επιτέλους θα λέμε από κοντά. Χαίρομαι πολύ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και η αλήθεια είναι, λες επιτέλους, γιατί πρέπει από το περασμένο καλοκαίρι να προσπαθώ να σε έχουμε στην εκπομπή. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Κάναμε κάτι συμβαίνει. Δεν χαίρετε, κύριε. Πώς είστε? Χαίρομαι πολύ. Και η τρούφα. Πώς είσαι, Στέλιο Μασκαλέ και αγαπημένε? Είμαι πάρα πολύ καλά. Πώς τα προλαβαίνεις όλα? Τον ρωτούσα και στο break πριν. Τέσσερα παιδιά.
Ναι. Παράσταση η οποία ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή. Υποχρεώσεις. Πώς βγαίνει ο χρόνος μαθηματικά, δηλαδή βγαίνουν. Μαθηματικά δεν βγαίνει. Έχει εφευρετικά το μαθηματικά. Γιατί για τα παιδιά δεν είναι να πει τα δύο, πες ότι πήρανε το δρόμο τους. Ναι. Αλλά ναι. Τα άλλα δύο. Ναι, άλλα δύο πρέπει να είμαστε εκεί. Καλά, σε όλα πρέπει να είμαστε εκεί. Η παρουσία των γονιών πρέπει να είναι πάντα καθηλωτική όλο το 24ωρο, άσχετα αν μπορεί να την κάνουμε να μην φαίνεται. Στέλιο, τι ανακαλύπτεις τώρα που έχουν μπει στη ζωή σου. Η μεγάλη σου κόρη είναι 6, η μικρή είναι 1. Mm-hmm. Δύο κορίτσια, ενώ μεγάλωσες 2 αγόρια. Ναι. Τι ανακαλύπτεις διαφορετικό για τον εαυτό σου, για τις σχέσεις, για τους ανθρώπους, για τα κορίτσια, για τα αγόρια. Όσο και αν σου φανεί περίεργο, δεν ανακαλύπτω κάτι διαφορετικό. Με τον ίδιο τρόπο που και με την ίδια αγάπη και με το ίδιο πάθος που μεγάλωνα τα αγόρια μου, με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο πάθος και τα ίδια συναισθήματα έχω για τις κόρες μου. Δεν πάβει να είναι παιδιά, τα οποία δίνω όλη μου την αγάπη, όλη μου την ψυχή και θέλω να είμαι δίπλα τους σε όλες τους τις, αν θες, τις χαρές. Εκείνες είναι αγωνίες. Πιο τρυφερές λίγο, δηλαδή τα κορίτσια. Δεν έχω προλάβει να το δω. Δηλαδή, εντάξει, ναι, έχω την κόρη μου, ρε παιδί μου, να σου δω μπαμπάγκα, να σου δώσω ένα φυλάκι. Έχουμε αυτές τις σχέσεις. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι τα έχω στερηθεί από τα αγόρια μου. Δεν μπορώ να πω ότι τα αγόρια μου δεν είναι. Έχεις άλλες ανησυχίες όμως είναι το θέμα. Γιατί λέμε τώρα, ακόμα και αν ακούει τελείως στερεοτυπικό, είναι όμως. Δηλαδή, άλλη ανησυχία έχει ο μπαμπάς για την κόρη του και άλλη για το γιο του. Είναι στερεοτυπικό, αλλά αληθινό. Ναι, εξακολουθώ να έχω τις αγωνίες μου για τους γιους μου, να σου πω την αλήθεια. Yeah. Δηλαδή, τώρα που έχουν μεγαλώσει, πάντα κοιμάμαι αγκαλιά με το κινητό για οτιδήποτε, μην τυχόν χρειαστεί για οτιδήποτε. Και τώρα που είναι έξω, που μπορεί να μην έρθουν στο σπίτι, να μην κοιμηθούν σε μένα. Αλλά και τις ίδιες αγωνίες, δεν μπορώ να πω αγωνίες, αλλά σκέφτομαι πώς θα οπλίσω τα παιδιά μου να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, να είναι πάνω απ' όλα με τα συναισθήματά τους και να κοιτάζουν στον καθρέφτη και να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όταν έχουν αυτά τα εφόδια δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Τώρα πώς το βλέπεις το μικρό που έγινε ηθοποιός, τον παρατηρείς, τον παρακολουθείς, του κάνεις έτσι συστάσεις του Μιχαήλ. Εγώ έχω ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα από πάρα πολύ νωρίς. Ότι είναι πολύ πιο ταλαντούχοι από μένα. Πολύ πιο ταλαντούχα τα παιδιά μου. Οπότε τους θαυμάζω, καμαρώνω. Αν δω κάτι, θα το συζητήσω μαζί τους. Εννοείται ότι περιμένουν τη γνώμη μου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιμένεις τη γνώμη και την άποψη των ανθρώπων που εμπιστεύεσαι. Σαφώς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που δεν χαρίζεται εύκολα του να περιμένεις τη γνώμη από κάποιον που θέλει το καλό σου. Αυτό το έχουμε κερδίσει μετά. Πες μας μια παρατήρηση που έκανε στο Μιχαήλ βλέποντας, ας πούμε, το ρόλο του ή την υποκριτική του δυνότητα. Τι του είπες και πώς αντέδρασε εκείνος. Στα 3 μίλια του είπα στην αρχή ότι να αποβάλει, να το χαρεί. Καταρχάς ότι να το ζήσει. Να ζήσει την κάθε στιγμή, να χαρεί με τους συναδέλφους του, να χαρεί με όλους τους ανθρώπους που δίνουν όλη αυτή την ιστορία και να περάσει καλά. Και όσο πιο γρήγορα απαλλαχθεί και διώξει το άγχος και την πίεση του, πηγαίνοντας τα γυρίσματά του, τόσο καλύτερο θα είναι. Εσύ όταν κάνεις πρόβες, γιατί τώρα ετοιμάζεσαι την Παρασκευή, έχετε την πρεμιέρα σας, έρχονται εκείνοι να σου πούν: μπαμπά, αυτό δες το διαφορετικά. Μπαμπά, αυτό δες το και από αυτή την οπτική. Άλλαξε το, διαμόρφωσέ το. Ναι, ναι. Ακούς τη γνώμη. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και είχα και τη χαρά πριν από λίγες μέρες να έχω τον μικρό μου το γιο μαζί μου σε μια πρόβα, όπου μου έκανε και τις ανάλογες ερωτήσεις, παρατηρήσεις, συστάσεις ή ότι γιατί εκεί, ας πούμε, το αντιμετώπισες έτσι. Βλέπεις να παθαίνεις σκιαδαρέσει, γιατί παίζαμε πριν ένα βίντεο, Γεράσιμος. Ναι, ναι. Μπαίνουν και οι δύο, στο θέατρο με τις δύο κόρες. Λοιπόν, οι κόρες του Γεράσιμου και της Μπέσης, όταν ήταν παιδιά, στο σχολείο που πήγαιναν, εγώ έκανα παραστάσεις, ειδικές παραστάσεις. Και μου το έλεγαν τότε. Και τις βλέπω τώρα και τις ακολουθώ και λες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτά τα παιδιά. Σαν να τα ξέρω, παιδί μου, από μωρά. Τι με ρώτησες, συγγνώμη. Όχι, αν βλέπεις και στο θέατρο να συνεργαστείς εσύ. Ναι. Με τον έναν ή με τον άλλον. Ναι. Έχω τη χαρά να έχω συνεργαστεί με τα παιδιά μου πέρσι τα Χριστούγεννα που κάναμε Καριοθράφιστη. Ναι. Σε μια παραγωγή δική μου και παίζαν τα παιδιά μου, Μιχαλάκης τον Καριοθράφιστη και τον ήρωα, το μικρό ο Άρης. Το έχω ζήσει. Είναι τεράστια χαρά, παιδιά. Δεν περιγράφεται. Και είσαι και κοντά στα παιδιά. Πολύ, δηλαδή. Εγώ θυμάμαι, εκεί γνώρισα και τη σχέση σας και είδα πόσο δεμένοι είστε και με τον Μιχαήλ που είχατε πάει στον Globetrotters. Ναι, τι εμπειρία ήταν κι αυτή. Φανταστική. Ένα σύλληπτο. Το ΕΖΙΑ το βλέπεις τώρα καθόλου. Έχει δεν προλαβαίνω να το δω, γιατί και γενικά δεν έχω προλάβει να δω τίποτα, οτιδήποτε παίζει στην τηλεόραση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, έχω πρόβες, έχω τη σχολή μου που είμαι τα απογεύματα εκεί, φεύγω για πρόβα μετά, γυρνάω το πρωί. Έχουμε κάποια βίντεο με τα παιδιά που είναι διαφημιστικά. Ναι, ναι, τα βλέπουμε και στο TikTok. Έχετε πολύ πλάκα. Χαίρομαι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλό, πολύ. Δηλαδή εκεί που εγώ γέλασα πολύ με το 1 και 2 και 3 και 4 και παιδιά. Και εμφανιζόντουσαν συνέχεια τα παιδιά. Να σε ρωτήσω, θα ξαναπήγαινε αν σου γινόταν μια αντίστοιχη πρόταση ένα παιχνίδι έτσι επιβίωση στο εξωτερικό, ένα αίσια σου λέω.
Εντάξει, εννοείται. Αν είχα μαζί μου κάποιο ή την οικογένειά μου, όλοι αν γινότανε. Αλλά. Δεν είναι ένα αεροπλάνο. Δεν γίνεται. Ένα Learjet τουλάχιστον. Παίρνουμε ένα βανάκι, τέλος πάντων, κάπως να γίνει ένα tour. Λέω, βάζω ιδέες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, με χαρά, βέβαια, με χαρά. Σκάει τώρα τηλέφωνο. Ναι. Για το All Star. Ναι. Πρέπει να αφήσει την παράσταση και να διαλέξει. Δεν θα πάω. Δεν θα πας, ε. Και στο πρώτο Survivor μου είχαν κάνει πρόταση, αλλά ήμουν σε παράσταση. Στις πρόβες πάλι, πριν ξεκινήσει. Και αρνήθηκα γιατί είπα ότι δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου. Είμαι ένας επαγγελματίας άνθρωπος και όπως επαγγελματίες άνθρωποι με περιβάλλουν και δεν θα ήθελα ποτέ κανένας να με αφήσει τα κρύα τα νερά και να σηκωθεί και να πει: εγώ φεύγω γιατί. Αυτό που διάβαζα όμως και την παράσταση του Σεφερλή δεν ισχύει, ότι για τον Globusters έφυγες από παράσταση που ήταν με τον Σεφερλή. Ποιο εγώ, ποτέ. Ναι, έτσι διάβαζα χθες. Ναι. Ότι του είπε σε ένα καμαρίνι ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Όχι, ποτέ. Εγώ αρνήθηκα να πάω στο Survivor λόγω της παράστασης που παίζαμε τότε που ήμασταν ακόμα στις πρόβες. Θα στο δείξω μετά το άρθρο. Ναι, όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος, είναι ψέμα, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ σταμάτησα το καλοκαίρι, τον Απρίλιο του 2017 και στο Survivor πήγα το 2018. Μετά από 6 μήνες. Επιθεώρηση θα σε ξαναβλέπαμε. Δηλαδή, με τον Μάρκο, αν σου έκανε τώρα μια πρόταση που παίζει πολύ πετυχημένες παραστάσεις και επιθεωρείς και συνεργαστήκατε και πολύ πετυχημένα. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Ή έκλεισε αυτό το κεφάλαιο για σένα. Δεν μπορούμε να πούμε στη δουλειά μας ότι κλείνει κάτι. Άλλωστε, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα αυτά που συνέβησαν, για όλα αυτά που έζησα. Έχω βάλει άλλες προτεραιότητες, είναι η αλήθεια, στη ζωή μου. Έχω και τη σχολή μου που δεν θα μπορούσα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και με τον Μάρκο και είναι πάρα πολλές ώρες οι παραστάσεις, οι πρόβες. Οπότε μου δημιουργεί αυτή την αγωνία αν θα τα προλάβω όλα. Έχω τα παραμύθια μου τελευταία, βγάζω και βγαίνουν. Και ξέρεις, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να βλέπω ιστορίες μου, σκέψεις μου, τη γραφή μου στις βιβλιοθήκες ναι. Στα βιβλιοπολία. Παραμυθάκια ιστορία, αν τα πάρετε για τα παιδάκια σας, είναι φανταστικά, δηλαδή, τα ρίχνω για ματιά χτες. Στέλιο, πες μου λίγο για την παράσταση αυτή, ναι. Η οποία ξεκινάει την Παρασκευή. Είναι μια παράσταση που περνάει πολύ όμορφα μηνύματα, ναι. Στο τέλος. Είναι η αλήθεια μιας κινητής κοινωνίας μας και είναι η αλήθεια από τον τρόπο, την οπτική σκοπιά που πρέπει να βλέπουμε πλέον όλοι οι άνθρωποι. Είναι ένα ζευγάρι αντρών, όπου εισβάλλει στη ζωή τους μια γυναίκα και τους ταράζει λίγο τα νερά. Έως πολύ τα νερά. Καλά, αυτό το κάνουμε. Το κάνουμε. Είναι για καλό. Ναι, είναι για καλό. Εκεί στην προκειμένη περίπτωση δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί διχάζεται ο φίλος του γιού μου, γιατί το ζευγάρι είναι ο γιος μου με τον Τζον. Εκεί διχάζεται ο Τζον και λέει τώρα περνάω, γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχεται ερωτικά, ακριβώς με γυναίκα, ερωτικά. Οπότε λέει, τι κάνω τώρα. Μπερδεύτηκα. Περνάω πάρα πολύ ωραία εδώ, αλλά περνάω πάρα πολύ ωραία και με τα γόρια και με το κορίτσι. Είμαι μπερδεμένος. Θέλω βοήθεια. Τότε έρχεται ο γιος μου και του λέει: ωραία, να συναντηθούμε όλοι μαζί, να βρούμε μία λύση. Στη συνάντηση όμως που κάνουν οι τρεις τους, ο γιος μου έχει καλέσει και τον πατέρα του. Εμένα. Κάνω τον πατέρα. Και πηγαίνω λοιπόν στο σπίτι για να βοηθήσω τον γιο μου να μείνει με τον φίλο του, με τον σύντροφό του. Εσύ θέλεις να διατηρηθεί το ζευγάρι, δηλαδή, επειδή ξέρεις ότι ναι. Αγαπιούνται. Ναι, βέβαια. Θες να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου, να μην χωρίσεις το ζευγάρι. Ακριβώς. Και αυτή ήταν η μαγεία του ρόλου και του έργου για μένα, η πρόκληση μεγάλη, το ότι στέκομαι δίπλα στη χαρά του γιου μου και αυτό με νοιάζει, αυτό με ενδιαφέρει. Και όπως είμαι και σαν άνθρωπος, δηλαδή, με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Για τους γονείς. Και δεν πάω να του πω ότι ξέρεις, να κοίτα, αυτός βρήκε μια γυναίκα, οπότε ήρθε η ώρα σου, αγόρι μου, να βρεις και εσύ μια γυναίκα. Όχι. Ότι αγόρι μου θέλω να είσαι ευτυχισμένος και είμαι εδώ δίπλα να αντιμετωπίσουμε μαζί την αλήθεια σου, το πρόβλημά σου, για να είσαι και εσύ ευτυχισμένος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πολύ ωραίο μήνυμα. Και τα μάμια την εποχή μας. Είχαμε την κουβέντα και τη Σοφία Βόσου προχθές και λέγαμε το ίδιο. Πόσο εξαιρετική στάση είναι από τους γονείς και πόσο σπουδαίο είναι να είναι δίπλα στα παιδιά τους με όποια τους επιλογή. Ναι. Όταν εκείνη είναι ευτυχισμένα. Τα περνάμε οι γονείς, δυστυχώς περνάμε τις αγωνίες μας και τα προβλήματά μας τα παιδιά, νομίζοντας ότι δεν τα επηρεάζουμε, αλλά τα επηρεάζουμε σε πάρα πολύ βαθμό και πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη φιλοσοφία μας. Τα παιδιά μας δεν είναι μόνο απλά να πούμε στα καλά, από όπου εγώ είμαι ο γονιός του, είμαι περήφανος, και στα κακά οι κακές οι παρέες, η κακιά η θεία ή οι κακοί οι φίλοι, αλλά πρέπει να αναλάβουμε και το κακό. Ότι εγώ, για να κάνει το παιδί μου κάτι κακό, ευθύνομαι πρώτα εγώ σαν γονιός και μετά να ρίξουμε τον μπαλάκι και τις ευθύνες αλλού. Και να διαχωρίσουμε λίγο ποια είναι το κακό από το καλό. Η ευτυχία ακριβώς. Του παιδιού δεν είναι κακό, από και να, ό,τι και να προέρχεται, όπως και να εκφράζεται. Θέατρο. Θέατρο Broadway, Κοκ, Νικόλας Μπράβος, ο Θάνος ο Κρομίδας, η Αθηνά Ηροδίτου, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Διαμαντόπουλου, μουσικές Διονύσης Τσακνής.
υπέροχα πράγματα. Την Παρασκευή ξεκινάμε 21 του μηνός, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Αρθούμε να σας απολαύσουμε. Ιστορικό σας χώρο. Σε ιστορικό χώρο. Αρθούμε να σας δούμε. Στέλιο μου, αγαπημένες, ευχαριστώ πολύ. Να χαίρεσαι όλη την οικογένεια, ευχαριστώ, το χαμόγελό σου, την καρδιά σου. Παίρνω λίγο κι εγώ το δικό μου το παιδί και πάω από εδώ στην Πάνω αυτό το κοκ με τίποτε. Μ' άρεσε αυτό. Πάρα πολύ το story. Πάρα πολύ ωραίο. Καταρχάς είναι σύγχρονο. Είναι κάτσι. Βέβαια και σου μένει. Φεύγει από το θέατρο και σου μένει και κάτι, μια τροφή για σκέψη. Και είναι ωραίο αυτό που είπε ο Στέλιος Κρητικός. Τι θέλεις, λέει, να γίνει το παιδί σου όταν μεγαλώσει. Ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο. Λοιπόν, άμα μεγαλώσει πολύ το παιδί. Ναι, τι παθαίνει. Ή αν δεν μεγαλώσει, αλλά έχει λίγο λιπαρότητα. Ναι. Πρόσεξε με. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ ευτυχισμένο στα μεντιζενές. Και το παιδί σας και εσάς τους ίδιους και τους φίλους σας και τους αγαπημένους σας. Ωραίο δώρο, ρε παιδί μου. Το anti-aging makeover. Να έρθει ο άλλος και να σου πει, αγάπη μου, εγώ σ' αγαπώ, μ' αρέσεις όπως είσαι, αλλά θες μια φρεσκάδα, θες μια λάμψη, θες να γίνει ωραίο το πρόσωπο, να ανορθωθεί, να φτιάξουμε το λαιμό, το μπούστε, να πετάς από αυτοπεποίθηση. Με 97 ευρώ δώρο. Τι άλλο θέλει. Ακαταπληκτικό. Έφη, τι ωραία ιδέα τώρα είπες. Έτσι, γιατί θα αρχίσουν οι ονομαστικές εορτές. Κοίτα να δεις τι ωραίο. Δίνεις 97 ευρώ και πάει ο άλλος. Τον περιποιούνται επιστήμονες. Λάμπει μετά, έχει φρεσκάδα. Καταρχήν, ό,τι και να φορέσεις μετά, και ένα απλό t-shirt με ένα τζιν, άμα είναι ωραίο φοράς το πρόσωπο, πετάς. Βέβαια, αυτό φοράς. Και δείχνεις λαμπερός και νέος. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, το anti-aging makeover, καταρχήν να πούμε ότι το 97 ευρώ είναι τηλεοπτική προσφορά. Ισχύει αν βλέπετε την Ελένη μας και μας το πείτε στο 210-51-58-160 και στο 7053-53 στην Κύπρο, μέχρι τη μία. Είναι με χρονοδιάρκεια τηλεοπτική προσφορά με αγάπη από τα Μεντίζενές. Λοιπόν, θα σου πω εγώ τα βήματα, όπως τα ζω, όπως το κάνω, όπως το έκανα μετά τις διακοπές. Καταρχάς το κάνουν όλες οι γυναίκες, ανεξαιρέτου ηλικίες, γυναίκες, άντρες. Νέα παιδιά, έφηβοι. Τα πάντα όλα. Βέβαια, ωραία. Γιατί δεν έχει καμία παρενέργεια. Δεν αφήνει σημάδι, δεν έχει πόνο, δεν χρειάζεται αναισθητική κρέμα. Αυτό και έχει, πρόσεξε με, 4 τεχνολογίες μες στο πακέτο των 97 ευρώ. Η πρώτη ποια είναι, και λοιπόν, έτσι βάλουμε λίγο στο κλίμα. Ξεκινάμε με τα μόρια υδρογόνου. Βλέπεις εδώ, επιλέγουμε το πρόγραμμα για τον καθένα. Δηλαδή στα παιδιά που έχουν ουλές ακμής, που έχουν λιπαρότητα, που έχουν σμίγμα, επιμένει πιο πολύ το επιστημονικό δυναμικό με το pumping, με τα μόρια υδρογόνου που ξεκινάμε και καταφέρνουν να καθαρίσουν τους πόρους, να σφίξουν το οβάλ, να λιάνουν λεπτές γραμμές και ρητίδες, να μειώσουν τη λιπαρότητα. Γιατί πολλά παιδιά έχουν λιπαρό πρόσωπο. Να ανορθώσουν τις ουλές της ακμής. Συνεχίζουμε μετά. Με την ιοντοφόρηση που βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας, αυτά τα κυλινδράκια έχουν χαμηλή ισχύ ρεύματος. Οπότε εμείς χωρίς να πονάμε, νιώθουμε έτσι ένα απαλό τεχνολογικό μασάζ. Αλλά τι γίνεται εκείνη την ώρα? Μεσοθεραπεία χωρίς βελόνα. Δηλαδή, εισάγει στο δέρμα η οντοφόρηση πολύτιμα μεσοθεραπευτικά συστατικά όπως μποτολίνη αντί για το ενέσιμο ή αλουρονικό, ο ροσάιν που φτιάχνει τη ροδαλότητα, αυτό το ωραίο χρώμα στο πρόσωπό μας. Αχ, αυτό μα, και υγεία για τους καπνιστές. Αυτό, η αίσθηση της ευεξίας, ρε παιδί μου, το φρέσκο που λέμε, ειδικά τώρα μετά τις διακοπές που ήμασταν αφυδατωμένοι, ξέρεις, έτσι νιώθαμε σαγρέ το και πρόσωπο. Και φύγει το μαύρισμα σιγά σιγά και βγαίνει το από κάτω. Το ωραίο, ναι, το, η στιβάδα του δέρματος. Λοιπόν, και οι καπνιστές μας το ζητούν πολύ, να κάνουν την ιοντοφόρηση με όλα αυτά τα μεσοθεραπευτικά υλικά, γιατί επανέρχεται η ροδαλότητα στο πρόσωπό τους, φεύγει η οχρότητα από την νικοτίνη. Συν το ότι μπορούμε να λιάνουμε τις ρετιδούλες του καπνιστή, να δώσουμε ελαφρύ όγκο στα χυλάκια και στα μήλα, που είναι πιο έτσι ωραίο, φαίνεται juicy το πρόσωπο, και ολοκληρώνουμε με τις top ενέργειες της νεότητας, που είναι οι ραδιοσυχνότητες και οι υπέρηχοι ενεργοποιούν τους συνοβλάστες και έχουμε παραγωγή κολαγόνου στο maximum και ελαστίνης. Ακόμη και μετά τα 55 που έχει σταματήσει. Okay. Φανταστικό αποτέλεσμα και στο λαιμό και στο μπούστο που μπορεί να έχει ραβδόσεις ή ρητιδούλες ή κυλιδούλες. Κάτι θέλει και αυτό. Θέλει και αυτό, τη φρεσκάδα του. Θέλετε κι εσείς την προσφορά? Ναι! Να σας την δώσουμε. Καταρχήν, να πούμε ότι έχετε όλη την ενημέρωση, το διαγνωστικό ραντεβού με επιστημονικό σύμβουλο δωρεάν ασχέτως αγοράς. Σύνταγμα, Μαρούσι, Περιστέρι, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Κύπρος, τη Λεμεσό και τη Λευκοσία. Στην Κρήτη, στα Χανιά, στέλνουμε την αγάπη μας στην Κρήτη. Και βέβαια,
Να πούμε ότι το 97 ευρώ ισχύει με τον τίτλο Open Weekend μέχρι τη 1. Είσαι θεάς, αγαπώ! 2, 10, 51, 58, 160, 7, 053, 53, θα δούνε και το σποτ. Υπέροχη μας Έφη με τα λευκά σου που είσαι μια κούκλα. Καλή εβδομάδα. Φανταστικό. Σ' αγαπώ πολύ. Και εγώ. Πάμε σε διαφημίσεις και τρουφίτσα. Επιστρέφουμε για τα δικά σου τα ωραία. Παρέα για να κλείνουμε τις Κυριακές μας και να υποδεχόμαστε την εβδομάδα μας. Κορίτσι μου, όμορφο Σαλονικιώτικο, χρόνια πολλά καταρχάς για χθες. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και καλώς ήρθες. Θα μιλήσουμε σήμερα για τις αλλαγές της εποχής. Μπαίνει σε φθινόπωρο, έρχεται, μπαίνει σιγά σιγά ο χειμώνας και τι πρέπει να ξέρουμε για τα κατοικίδια μας. Κρυώνει ο καιρός και σήμερα κρύωσε κιόλας να πούμε. Ότι είναι έχει θερμοκρασία, βέβαια. Πάρα πάρα πολύ. Και τα ζωάκια κρυώνουν. Και ας έχουν τη γούνα, κρυώνουν. Γιατί κάποιοι λένε ότι εντάξει, έχει τη γούνα, δεν κρυώνει. Ναι. Κρυώνει και το δερματάκι του μπορεί να επηρεαστεί. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε και να κάνουμε είναι αρχικά να αυξήσουμε λίγο την τροφούλα. Γιατί το χειμώνα, επειδή κρυώνουν, θέλουν πιο πολύ ενέργεια. Δίνε του έντι να φάει. Για πες. Λοιπόν, όταν τα βγάζουμε βόλτα, καταλαβαίνεις ότι είναι εκτός τη βόλτα που ξοδεύουν την ενέργεια, είναι και η θερμοκρασία που έχει πέσει και ξοδεύει την ενέργεια. Μετά, θέλουν πάρα πάρα πολύ νερό. Δεν αλλάζει δηλαδή αυτό χειμώνα-καλοκαίρι. Όχι επειδή έχει ζέστη, θέλει περισσότερο. Πάλι νερό. Μπορεί να πάθει αφυδάτωση, γιατί το δέρμα τους έχει ανάγκη από υγρασία, ώστε να μπορούν να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία τους. Γιατί ρυθμίζουν μέσω του δέρματος τη θερμοκρασία. Βέβαια, βοηθάει και το τρίχωμα. Τα κοντότριχα μπορούμε να πούμε ναι, ότι κάποιες φορές κρυώνουν περισσότερο. Ναι, λογικό είναι. Πώς καταλαβαίνουμε ότι κρυώνουν, εκτός από το τρέμουλο που είναι ένδειξη, πιάνουμε τα φτάκια τους, είναι παγωμένα, ναι. Και η μητούλα τους να είναι παγωμένη. Οπότε τότε έχουμε καταλάβει ότι έχει κρυώσει. Όταν και πρέπει... είναι πάντα ζεστά τα φτάκια ή η μητούλα, τι σημαίνει? Δεν νομίζω, θα το πετύχει. Και είναι σε κανονική θερμοκρασία. Είναι σε κανονική θερμοκρασία. Τώρα που έχει κρύα, είναι καλό να το βγάζουμε το σκυλάκι μας βόλτα έξω ή θα ήταν καλύτερο να το αποφύγουμε και να βάλουμε, ας πούμε, μια πανούλα στο σπίτι, στο μπαλκόνι, κάπως. Ειδικά όταν βρέχει και δυσκολεύεσαι το να το βγάλεις έξω για βόλτα. Γενικά πρέπει, όσοι τα βγάζουν βόλτα, πρέπει να ξεκινήσουν τώρα να τα βγάζουν λίγο πιο μεσημεριανές ώρες τώρα το χειμώνα, που έχει τον ήλιο και η θερμοκρασία είναι λίγο πιο ανεβασμένη. Από εκεί και πέρα τα πολύ πολύ μικρά, δεν το συνιστώ πάρα πολύ πρωί, καλύτερα πανούλα, τα τόσο μικρά, έτσι, τα πολύ πολύ μικρά. Mm. Τα μεσαίου μεγέθους και τα μεγαλύτερα μπορούν κανονικά να βγαίνουν όλες τις ώρες. Βέβαια, η τροφίτσα βγαίνει βόλτα παράδειγμα τώρα. Κοίταξε, εμείς είχαμε ένα τυχαίστατο περιστατικό, γιατί την έβγαλα μια μέρα βόλτα και μάλιστα η μανούλα μου που ήταν εδώ από τη Θεσσαλονίκη και επειδή ένα πολύ μεγαλόσωμο σκυλί έφυγε από τον έλεγχο της κυρίας που το πήγαινε βόλτα και της επιτέθηκε και ήταν ένα περιστατικό που έχασα τη μισή καυματικό μου ζωή και εγώ και η μαμά μου και τέλος πάντων όλο αυτό. Φοβάμαι πάρα πολύ τώρα να την ξαναβγάλω. Ναι. Και την έχω, έχει και την πανούλα της στο σπίτι βέβαια γιατί είναι μικρούλα, αλλά μετά από αυτό, επειδή μου δημιούργησε μια φοβία. Ναι, 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 κατάλαβα. Φοβάστε λίγο. Φοβάμαι γιατί ήταν ένα τεράστιο σκυλί, το οποίο είχε το λουρί βέβαια η ιδιοκτησία, ναι. Αλλά από τη δύναμη που έφυγε αυτό. Κατάλαβα. Μπορούσε καν να το ελέγξει και να το σκεφτεί. Θέλει προσοχή. Αν δηλαδή τώρα ξεκινήσει πάλι να τη βγάζει βόλτα που αλλάζει η θερμοκρασία. Σιγά, αργά και σταθερά, δηλαδή μεσημεριανές ώρες και μετά πάμε σε πιο πρωινές ή πιο βραδινές ώρες. Ναι, λέτε μου, είναι εύκολο όμως για ένα σκυλάκι που έχει μάθει να κάνει την ανάγκη του έξω στη βόλτα, να ξέρει ότι είναι το ωράριό του αυτό και η καθημερινότητα να ξαφνικά να του πεις στην μπάνα. Ο δικός μου, ας πούμε, δεν θα τη δει καν την μπάνα μες στο σπίτι. Όχι. Ναι. Ο δικός σου πάει στο μεσαίο μεγέθους, δεν είναι στο τόσο ναι, μικρό. Από εκεί πέρα, όχι. Στα σκυλάκια και όλα η βόλτα τους ανεβάζει και την ψυχολογία, γιατί έχουν και αυτά ψυχική υγεία. Άλλωστε, είναι χαρούμενα, λυπημένα. Απότομα να το κόψουμε και εντελώς όχι. Αλλά μπορούμε να μειώσουμε τις βόλτες. Δηλαδή, και που το βγάζαμε τρεις βόλτες, να το βγάζουμε δύο ή μία. Κάπως έτσι. Να φοράμε ρουχαλάκια. Καλά είναι τα ρουχαλάκια, αλλά επειδή από κάτω μπορεί να μαζεύουν υγρασία. Καλό είναι μόλις πηγαίνουμε σπίτι να το βγάζουμε. Ναι, σωστό. Ώστε να μην κρυώσει. Να μην μένει με τον οπό το ρούχο. Και να μην το αφήνουμε στο αυτοκίνητο, γιατί ισχύει το ίδιο με το καλοκαίρι. Είναι πολύ σημαντικό. Ποτέ στο αυτοκίνητο, ούτε χειμώνα ούτε καλοκαίρι. Μαζί μας. Νικολετάκι, μου όμορφα, μου αρέσει το μπλουζάκι σου πάρα πολύ. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο να φοράω. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Νικολέτα Σερέτη. Η Μαρία Στάικου, η νικήτρια του υπέροχου γωνιακού καναπέ από το Practicer, αξία 999 ευρώ. Έτσι να κάθεστε εκεί ωραία, να απολαμβάνετε
Τα καφεδάκια σας, τα βραδάκια σας και όλα αυτά. Κάτσε μην πέσει. Κάτσε μην πέσει. Ελάτε κι εσείς από εδώ. Φωτογραφία, οικογενειακή. Καλή μας εβδομάδα με αγάπη, με ωραίες ειδήσεις, με ωραία συναισθήματα. Το κορίτσι μου εδώ μαζί μου. Λοιπόν, τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 10 παρα 10 εδώ στο Open. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Μουά, γεια σας. Μοντέρνα οικογένεια.